Ο μεγαλύτερος ορθόδοξος θεολόγος του αιώνα μας έλεγε ότι η εποχή μας είναι εποχή συγχύσεως.
Και εμείς λοιπόν ζούμε όλοι μας μέσα σε μια τρομερά σύγχυση. Η σύγχυση αυτή στοιχειοθετείται από ένα πνεύμα το οποίο κυριαρχεί στην εποχή μας. Είναι το πνεύμα της νέας εποχής. Το New Age, όπως λέγεται. Βέβαια, δεν συνηθίζω να επικρίνω πρόσωπα και καταστάσεις, και μάλιστα δημόσια. Δεν έχω άλλωστε το δικαίωμα να το κάνω. Εμείς οι ιερείς ευλογούμεν και δεν καταρώμεθα κανένα. Αλλά όταν ακούγω τους πολιτικούς μας, όλων των παρατάξεων και κυρίως κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως, που είναι τα πιο ηχηρά σώματα στον ελληνικό χώρο, όταν τους ακούω να χρησιμοποιούν τον όρο νέα εποχή, διαρωτώ με ποια έννοια τον χρησιμοποιούν. Είναι κάτι το συμπτωματικό ή όχι? Εύχομαι να είναι συμπτωματικό και να εννοούν τις νέες προσπάθειες για την ανάδυση μιας νέας περιόδου ή στην κομματική τους δραστηριότητα ανάμεσα στον ελληνικό λαό. Έχω όμως ένα δεδομένο. Πριν από μερικά χρόνια, στον Δήμο των Αθηναίων, όταν ήταν ο κύριος Εύερτ δήμαρχος και δημοτική σύμβουλος η κυρία Άννα Συνοδεινού, η κυρία Άννα Συνοδεινού, και το λέω δημόσια διότι δημοσία έγινε, υπέβαλε την παρέτησή της με έναν τρόπο ευδιάκριτο, ηχηρό, διότι χρησιμοποιεί το σύνθημα της δημοτικής παρατάξεως στην οποία και αυτή ανήκε, ο όρος νέα εποχή. Αυτή η ενέργεια της κυρίας Συνοδεινού, την οποία εκτιμώ βαθύτατα και η οποία δεν διστάζει να ομολογεί συνεχώς ότι η χάρις του Θεού την έσωσε από τον καρκίνο που είχε και είναι ένας άνθρωπος πίστεως και συνεχούς μετανοίας, όταν είδα αυτή την πράξη της κυρίας Συνοδεινού, άρχισαν μάλλον να δημιουργούνται υποψίες μέσα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, κάθε αναφορά στον όρο νέα εποχή με βάζει σε σκέψεις. Η νέα εποχή είναι ο μεγαλύτερος, ο χειρότερος εχθρός του χριστιανισμού γενικά και ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας. Διότι συγκεντρώνει όλο το πάθος, όλο το μίσος, όλα τα μέσα, τα προπαγανδιστικά που είχαν χρησιμοποιηθεί στους περασμένους αιώνες εναντίον της πίστεώς μας, εναντίον της αναφοράς μας στον Ιησού Χριστόν ως Θεόν και Σωτήρα της ανθρωπότητας. Δεν έχει σημασία όμως τώρα τι διακηρύσουν τα κόμματα. Αλλά ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Ας έρθουμε όμως στην ουσία του πράγματος. Όταν λέμε νέα εποχή, εννοούμε μια φιλοσοφία. Εννοούμε συγχρόνως και μια στάση ζωής. Εννοούμε έναν τρόπο υπάρξεως δηλαδή, ο οποίος κηρύσσεται από αρκετά χρόνια. Μιλούσαν και παλαιότερα για την ερχομένη νέα εποχή. Αν λάβουμε δε υπόψεις ότι κατά πολλούς εκτιμητές των πραγμάτων 500.000 βιβλία και άρθρα το χρόνο εμφανίζονται για τη νέα εποχή, καταλαβαίνουμε τι σημασία έχει. Όχι μόνο από τους οπαδούς της νέας εποχής, αλλά και από τους αντιπάλους της σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια παγκόσμια υπόθεση. Άλλωστε στην ορολογία της νέας εποχής ανήκουν οι όροι πλανητικός και ολιστικός. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι. Πολλές φορές εμείς που θεωρούμε θα διανοούμενοι ή ακαδημαϊκοί δάσκαλοι προσφεύγουμε στην χρήση όρων που κάνουν εντύπωση, αλλά δεν ξέρουμε την πραγματική του σημασία. Διότι αν την ξέρουμε, τότε η εσχάτη πλάνη είναι χείρον της πρώτης. Πλανητικός. Έχουμε ένα νέο μέγεθος που καλύπτει ολόκληρο τον πλανήτη, ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι τοπικές υποθέσεις, ρεύματα δηλαδή και στάσεις που επηρεάζουν μια συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτου. Μιλούσαμε παλαιότερα για ασιατική υπόθεση, για ευρωπαϊκή, για αμερικανική. Σήμερα μιλούμε για πλανητικό σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο επιβάλλεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι συγχρόνως ολιστικό. Holistic λένε στα αγγλικά. Το ash αυτό η δασία. Εμείς τα καταστρέψαμε, πώς θα καταλάβει ο άλλος τι σημαίνει holistic, αν δεν ξέρει ότι παίρνει δασία η λέξη. Αλλά αυτό είναι από τις αμαρτίες της παιδείας μας. Εν πάση περιπτώσει, ολιστικός είναι αυτό που λέμε καθολικός, με την αριστοτελική σημασία του όρου, το καθόλου.
το γενικό. Ολιστικό λοιπόν και πλανητικό είναι το σύστημα αυτό το οποίο επιβάλλεται σε ολόκληρο τον κόσμο και προσδιορίζει, προγραμματίζει την πορεία ολοκλήρου του κόσμου. Διότι όταν μιλούμε για νέα εποχή εννοούμε ακριβώς αυτό, τον προγραμματισμό μιας νέας κοινωνίας που θα είναι παγκόσμια κοινωνία. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο αφορά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τι σημαίνει λοιπόν νέα εποχή? Υπήρξαν συγγραφείς όπως ο Όρουελ με το περίφημο έργο του 1984 που μας δείχνουν πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός της νέας εποχής. Θα πρόκειται, λέγει, για τον καθολικό έλεγχο ολοκλήρου του πλανήτου. Ξέρετε, σήμερα είμαστε περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Γρήγορα υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε τα 7,5. Ο έλεγχος λοιπόν της ανθρωπότητος είναι δύσκολος. Επομένως εφευρίσκουν τρόπους για να ασκούν αυτό τον έλεγχο οι δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο. Όταν μιλούμε για ναρκωτικά, όταν μιλούμε για ταυτότητες, όταν μιλούμε για ηλεκτρονικό φακέλωμα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ανάγκη που έχουν οι κυβερνώντες των κόσμων να ελέγχουν τον κόσμο. Αλλά θα επανέλθω σε αυτά τα επιμέρους θέματα. Η νέα εποχή λοιπόν είναι κάτι το οποίο ήδη προφητεύθηκε εντός εισαγωγικών. Επί παραδείγματι, το 1962, στις 16 Ιανουαρίου, ο μεγάλος, ίσως ο μεγαλύτερος σιωνιστής του αιώνα μας, και το λέω εντελώς ουδέτερα αυτό, ο Μπεν Γκουριόν, στο περιοδικό των Ηνωμένων Πολιτειών, Look, είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο πώς βλέπει τον κόσμο, πώς φαντάζεται τον κόσμο μας κατά τα τέλη του 20ου αιώνα. Θα μπορούσα να πει ότι είναι πρόβλεψη, προφητεία. Είναι όμως κάτι χειρότερο, κάτι βαρύτερο. Είναι η προετοιμασία του νέου κόσμου που αρχίζει με το 2000. Αυτή δε η μυθοποίηση του αριθμού 2000, θα το έχετε όλοι παρατηρήσει, 2000, 2000, τι σημαίνει 2000. Αν ζούμε τότε, όπως θα κοιμηθούμε το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου, θα ξυπνήσουμε την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους. Έχει λάβει όμως ένα μυθικό χαρακτήρα. Έχει μυθοποιηθεί, επαναλαμβάνω, το 2000. Γιατί? Διότι συνδέεται με τις προσδοκίες της νέας εποχής. Έλεγε λοιπόν ο Μπεν Γκουριόν, στα τέλη του αιώνα μας θα εκδημοκρατιστεί η Σοβιετική Ένωση. Κάτι το οποίο έγινε. Θα δημιουργηθούν κοινωνικές συνθήκες καλύτερες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε όμως χωρισμό του κόσμου σε 4 μεγάλες ενότητες που μεταξύ τους θα έχουν σύγκληση και θα ενώνονται σε μια μεγάλη υπερενότητα, πλανητική ενότητα. Και προέβλεπε Ενωμένη Ευρώπη, προέβλεπε Ενωμένη Ασία, Ενωμένη Αμερική και ενωμένη από Ανατολή ένα τρίγωνο Ιαπωνία, Κίνα και Αυστραλία. Έλεγε παρακάτω ότι θα δημιουργηθεί μία δύναμη, παγκόσμια δύναμη και μία υπερκυβέρνηση, την οποία προέβλεπε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 90 θα εγκαθίστατο ή θα εγκατασταθεί ή στα Ιεροσόλυμα. Οι προσπάθειες που γίνονται εκεί για την ειρήνευση τίνουν πραγματικά για την ομαλοποίηση, όπως και εγώ το βλέπω, αυτών των εξελίξεων. Τώρα, άλλε με βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός και λέβει. Μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, οι προβλέψεις του Μπεν Γκουριόν ήσαν αυτές. Και κάτι σημαντικότερο. Θα καταργηθούν παγκόσμια οι στρατοί. Και αντί στρατού θα έχουμε μια παγκόσμια αστυνομία, η οποία θα επιβάλλει την τάξη. Όλα μπορούσα να τα καταλάβω. Επιτρέψτε μου να το πω, καλή ώρα όπως τώρα, έκανα εισήγηση περί Ενωμένης Ευρώπης το 1990-91 στο πολεμικό μουσείο ενώπιον ανωτάτων αξιωματούχων όλων των σωμάτων και τους έλεγα είστε στρατηγοί, αλλά προσπαθώ και εγώ με το μικρό μου μυαλό να καταλάβω τι σημαίνει ότι καταργούνται οι στρατοί και έχουμε μια παγκόσμια αστυνομία. Όταν είδα την δράση των Κιανοκράνων ή στα Βαλκάνια, τότε κατάλαβα τι σημαίνει παγκόσμια αστυνομία. Ο στρατός μεταβάλλεται όπως οι Κιανόκρανοι του ΟΗΕ
μεταβάλλεται σε μία δύναμη καταστολής των διαφόρων κινημάτων και εξεγέρσεων οπουδήποτε του κόσμου, σε μία δύναμη όμως που βρίσκεται στα χέρια μιας υπερεξουσίας και η οποία μπορεί να τις χρησιμοποιεί αυτές τις στρατιωτικές δυνάμεις, αστυνομικές τώρα δυνάμεις, για την αστυνόμευση του πλανήτου κατά το δοκούν, κατά τον δικό της τρόπο. Αυτά λοιπόν που έλεγε ο Μπεν Γκουριόν και τα οποία γίνονται πραγματικότητα στις ημέρες μας, με βάζουν σε σκέψεις για την αλήθεια όλων αυτών των σχεδίων. Και δεν είναι πλέον δικό μου θέμα, αλλά είναι κοινό μυστικό, ότι υπάρχουν πρόσωπα σε αυτόν τον κόσμο που είναι οι υπερέχουσες εξουσίες του κόσμου και αρχιτεκτονούν. Είναι αρχιτέκτονες με όλη τη σημασία της λέξεως. Αρχιτεκτονούν τον κόσμο προγραμματίζοντάς τον εν είδη κομπιούτερ όπως οι ίδιοι θέλουν. Τι είναι λοιπόν τώρα στην ουσία της η νέα εποχή? Η νέα εποχή χαρακτηρίζεται ως εποχή του υδροχώου. Συνδέεται όπως οι αστρολόγοι κάνουν στον κόσμο μας και το ότι η αναφορά γίνεται σε ζώδια, καταλαβαίνετε ποια θέση έχουν οι αστρολόγοι σε αυτό το σύνθημα, στο σύστημα. Συνδέεται η νέα εποχή λοιπόν με την περίοδο του υδροχώου, η οποία όμως σημαίνει κατάλυση, διάλυση, εξαφάνιση της περίοδου του ηχθείος. Το όνομα ηχθείς ήδη από την αρχαιότητα έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, εκφράζει τον Ιησού Χριστόν. Δεν είναι χωρίς σκοπιμότητα αυτή η επισήμανση ότι η νέα εποχή, η εποχή του υδροχώου, έρχεται και παίρνει τη θέση μιας εποχής που εκπνέει ήδη ή που εξέπνευσε, και αυτή η εποχή είναι η εποχή του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν ένας νέος κόσμος που δεν χρειάζεται τον Χριστό. Πώς αυτά τα πράγματα γίνονται αισθητά και ορατά? Όποιος μελετά την φαινομενολογία της νέας εποχής, την πορεία της δηλαδή, και μπορεί να εκτιμήσει τις διάφορες εξελίξεις στους διαφόρους χώρους, καταλήγει στα εξής συμπεράσματα. Γίνεται ανατροπή του κόσμου στον οποίο ζούμε και έρχεται στην επιφάνεια ένας νέος κατασκευαζόμενος, όπως είπα, αρχιτεκτονούμενος κόσμος. Ποιος είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε? Δεν κάνω αξιολόγηση αν είναι καλός ή κακός. Κοιτάζω την σύστασή του, τη δομή του. Ο κόσμος αυτός, παρόλες τις διαφοροποιήσεις λόγω των διεθνών γεγονότων, θεμελιώνεται τις 11 Μαΐου του 330, η μέρα κατά την οποία εγγενιάστηκε η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολης. Είναι ο κόσμος της Ρωμανίας. Είναι ο κόσμος όχι του Βυζαντίου όπως ονομάστηκε από το 1562, αλλά ο κόσμος της αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης με όλες τις μετέπειτα εξελίξεις στην Ανατολική και στη Δυτική Ευρώπη. Ο κόσμος αυτός θεμελιώθηκε σε ένα τρίπτυχο. Είχε τρία πόδια. Το πρώτο πόδι ήταν ο Ρωμαϊκός κρατικός φορέας. Μία παγκόσμια δύναμης, ένα παγκόσμιο διοικητικό σύστημα. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το ότι προοδευτικά έγινε χριστιανική, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Έχουμε λοιπόν την Ρωμαϊκή, την Ελληνορωμαϊκή, καλύτερα οικουμένη, και το Ρωμαϊκό κρατικό σύστημα ως πολιτιακό φορέα, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το 330 και εξής η νέα η ανθρωπότητα. Δεύτερον, υπάρχει ένας παγκόσμιος πολιτισμός. Ο πολιτισμός αυτός είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Η ελληνική γλώσσα, η ελληνική παιδεία, που δεσπόζει στην αρχή τουλάχιστον σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας. Και όταν θα επέλθει η εκφράγκευση, η εκγερμάνιση του δυτικού μέρους της αυτοκρατορίας, τότε ο πολιτισμός αυτός θα περιοριστεί περισσότερο στην Ανατολή, που εξελινίζεται πέρα για πέρα η Ανατολή σε μια περίοδο από τον, Ιουστινιανό μέχρι τον Ηράκλειτο. Παγκόσμιος λοιπόν κρατικός φορέας. Παγκόσμιος πολιτισμός, παιδεία, γλώσσα, ελληνική, Ελλάς. Και τρίτον, μία παγκόσμια ψυχή όλου αυτού του πολυλαοτικού συνθέματος. Για να καταλάβουμε την αυτοκρατορία τότε, θα έπρεπε σήμερα να φέρουμε στο νου μας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες μία πασπερμία λαών που ενώνονται από κάποια κοινά ιδανικά ή κοινά διοικητικά μέσα κατά τον ίδιο τρόπο και τότε. Το τρίτο σκέλος λοιπόν, το τρίτο πόδι, που είναι η ψυχή όλου αυτού του κόσμου και η συνεκτική του δύναμης, είναι η Ορθοδοξία.
είναι ο χριστιανισμός. Οι καινοί κτίσεις, ώστε όλη αυτή η παγκόσμια πολιτεία, η οικουμένη, να μεταφράζεται, να μεταβάλλεται σε επώνυμον του Χριστού καινήν πολιτεία. Η επωνύμος σου καινή πολιτεία. Αυτό το τρίπτυχο λοιπόν είναι το θεμέλιο παρόλες τις μεταμορφώσεις και αλλαγές του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε μέχρι σήμερα. Η χριστιανική εποχή. Η νέα εποχή στηρίζεται και αυτή σε ένα τρίπτυχο. Κάθε σκέλος αυτού του τριπτύχου καταλύει, αναιρεί το αντίστοιχο σκέλος του άλλου τριπτύχου. Υπάρχει τώρα ένας παγκόσμιος κρατικός φορέας. Μία παγκόσμια δύναμη. Στη θέση της Pax Romana έχουμε σήμερα την Pax Americana. Είναι ο νέος κόσμος πολιτιακά, διοικητικά, που αναδύεται μετά το 1989 με το τέλος του, συνήθως το λέω, του κόλπου, του πολέμου δηλαδή του κόλπου, διότι βγήκανε πολλά άπλυτα από αυτή τη σύγκρουση, ας μην τα κρίνω αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τα συζητούμε μετά. Και δεύτερον, ο κόσμος αυτός ανεδύθει στην επιφάνεια με την κατάρρευση του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Έχουμε λοιπόν ένα νέο πολιτιακό φορέα, τηρουμένων των αναλογιών, είναι η υπερδύναμης, η παγκόσμια μονοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει στα χέρια της όλους τους διεθνείς θεσμούς, όλους τους διεθνείς οργανισμούς, για να μπορεί να έχει και τον στρατό του κόσμου ως ειρηνευτική δύναμη, δηλαδή ως αστυνομική δύναμη στην εξουσία της. Δεύτερον, υπάρχει ή μάλλον κατασκευάζεται ένας παγκόσμιος πολιτισμός. Ένας πολιτισμός που δεν είναι τίποτε άλλο από την αναβίωση του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο. Ο Χάντιγκτον, θα έχετε ακούσει ή θα έχετε διαβάσει στις εφημερίδες, υπάρχει μια ομάδα κοινωνιολόγων και ιστορικών, κυρίως στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Εκεί, στο Πανεπιστήμιο αυτό, ψήνονται, να το πω έτσι, όλες οι εξελίξεις που αφορούν στον κόσμο. Και κυρίως κατασκευάζονται οι ηγέτες των λαών της γης. Στο Χάρβαρντ και σε άλλα πανεπιστήμια υπάρχουν επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, ιστορικοί, όπως ο Χάντιγκτον. Ο Χάντιγκτον, που είναι και κοινωνιολόγος, ιστορικός του Λευκού Οίκου, μας λέγει ότι οι συγκρούσεις που θα ακολουθήσουν τον 21ο αιώνα δεν θα είναι συγκρούσεις ιδεολογικές, αλλά θα είναι συγκρούσεις πολιτιστικές. Θα συγκρουστούν μεταξύ τους πολιτισμοί. Ο δυτικός πολιτισμός, στον οποίο δεν έχει καμία θέση ο ορθόδοξος πολιτισμός, θα συγκρουστεί με την Ορθοδοξία και το Ισλάμ. Ταυτίζεται η Ορθοδοξία με το Ισλάμ, όχι τυχαία. Πρώτον, υπάρχει κάποιος λόγος, και εγώ ως ιστορικός ερευνητής συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι ο ορθόδοξος, ο ρωμαϊκός όπως λέγεται πολιτισμός, δεν έχει καμιά απολύτως σχέση, ή να το πω θετικά, έχει διαμετρική διαφορά και αντίθεση προς αυτό που λέμε σημερινό ευρωπαϊκό ή δυτικό πολιτισμό. Είναι άλλο και άλλο, που θα έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αλλά η ταύτιση με το Ισλάμ αδικεί βέβαια την Ορθοδοξία, πλην όμως η στάση, η ζωή αυτή τη στιγμή της παγκόσμια, του παγκόσμιου κέντρου εξουσίας, είναι να έχουμε, να κατασκευάσουμε ένα αντίπαλον δέος για να υπάρχει δυνατότητα συγκρατήσεως των συνειδήσεων του δυτικού κόσμου σε ένα βρασμό. Ο δυτικός άνθρωπος έχει μάθει να έχει πάντοτε απέναντί του έναν αντίπαλο. Ακόμη και η CIA, όπως μας λένε οι ειδικοί γνώστες της περιοχής αυτής, όταν δεν έχει αντίπαλο, διχάζεται η ίδια σε δύο σώματα, το ένα βάλει εναντίον του άλλου, για να βρίσκονται σε μια μόνιμη άσκηση και παρουσίαση των δυνατοτήτων τους. Έτσι λοιπόν, ο παγκόσμιος πολιτισμός, ο οποίος ετοιμάζεται για να συγκρουστεί με το Ισλάμ και την Ορθοδοξία και να κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι ένας ανανεωμένος, δυτικός, φραγκογερμανικός δηλαδή πολιτισμός. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω μια εμπειρία μου. Πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες μάλλον, σε ένα μεσημβρινό πρόγραμμα στο Μέγα, είδα την εξάπλωση ενός τραγουδιού
το οποίο συνέθεσαν δύο Ισπανογενείς εις τη Δύση, ήταν το τραγούδι, είναι το τραγούδι Μακαρένα, δεν κάνω λάθος. Και είδα τους Ινδούς με τα σαρίκια τους, με τις τοπικές τους ενδυμασίες, να χορεύουν ευρωπαϊστή και αμερικανιστή αυτό το νέο χορό. Τότε συνειδητοποίησα κάτι που είχα ζήσει πριν από λίγα χρόνια στο Κίεβο και στη Μόσχα. Το έζησα και το 89 και το 91 που πήγα για συνέδρια. Το βράδυ στη Ρωσία εκεί, μη έχοντας που να πάω, άνοιγα την τηλεόραση και περνούσα το ένα κανάλι μετά το άλλο για να δω πώς τρέφεται ο κόσμος, ποια πολιτιστική τροφή του δίνουμε. Και έβλεπα λοιπόν ό,τι αθλιότερο παράγει η αμερικανική υποκουλτούρα. Διότι έχουμε και κουλτούρα αμερικανική. Ήτανε ροκ και το σατανιστικό ροκ, το ροκ δηλαδή της καταπτώσεως, δεν είδα την ορχήστρα της Μινεαπόλεως να παίζει, αλλά αυτά τα δείγματα που προσφέρει, όπου επαναλαμβάνω, η αμερικανική υποκουλτούρα, τα ίδια τα είδα να υπάρχουν όπως και σε εμάς, έτσι και σε όλα τα κανάλια της ρωσικής τηλεοράσεως. Λοιπόν, ο αμερικανικός τρόπος ζωής, η Coca-Cola επί παραδείγματι. Η Coca-Cola είναι το παγκόσμιο σήμα. Μην ξεχνάμε ότι μας έφαγε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες η Coca-Cola. Δώσαμε μάχη προς την Coca-Cola. Είναι τα σήματα. Το σήμα κατά τεθέν αυτής της νέας πραγματικότητος που εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο διαποτίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα, ακόμη στα βάθη της Αφρικής, στα βάθη της Ασίας, ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός, πολιτισμός εντός πολλών εισαγωγικών. Το τρίτο σκέλος που έρχεται αυτή τη στιγμή να απειλήσει και να εξορίσει την Ορθοδοξία και γενικότερα τον χριστιανισμό, όπως και να είναι, το τρίτο σκέλος είναι το πνευματικό σκέλος και σήμερα. Αυτό είναι η πανθρησκεία. Ετοιμάζεται στη νέα εποχή η πανθρησκεία. Οι συναντήσεις επί παραδείγματι στην Ασίζη. Η συμμετοχή Ορθοδόξων δυστυχώς με θλίβει πολύ ή δεν ξέρουν πού πηγαίνουν τα πράγματα ή συμμετέχουν στις εξελίξεις αυτών των πραγμάτων. Tertium non datur, τρίτον δεν υπάρχει. Ο Θεός ξέρει τα βάθη της καρδιάς μας. Προετοιμάζεται μια νέα θρησκεία που θα περιλαμβάνει όλες τις θρησκείες του κόσμου, είναι εφαρμογή της τεκτονικής, της μασονικής μεθόδου, όλα στο ίδιο τσουκάλι που λένε οι Γερμανοί, και συγχρόνως θα είναι αρχηγός, ως πλανητάρχης νούμερο 2, πνευματικός αρχηγός, έτσι προαλήφεται, έτσι ετοιμάζεται, όλης αυτής της πανθρησκειακής ενώσεως ο Πάπας. Πρόσφατα στην Χριστιανική Δημοκρατία στην εφημερίδα, εξεδόθη, συνεδημοσιεύθη και ένα εσωτερικό δίφυλλο στο οποίο ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, σεβαστός μου και σεβαστός σας όπως πιστεύω, αναλύει όλα αυτά τα πράγματα. Η πανθρησκεία λοιπόν ετοιμάζεται μέσα στον χριστιανισμό. Μάλιστα αν δούμε και τις εξελίξεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και κυρίως τα όσα έγιναν στην Καμπέρα, στην Αυστραλία, στην τελευταία Γενική Συνέλευση, μας πείθουν ότι πώς μάλλον ετοιμάζεται να επιβληθεί η πανθρησκεία. Όλες οι θρησκείες μαζί. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο χριστιανισμός ως ορθοδοξία, στην καθαρότητά του δηλαδή, στηρίζεται στην αποκλειστικότητα και μοναδικότητα της σωτηρίας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να δέχεται κανείς αυτές τις κινήσεις προς την πανθρησκεία. Δεν είναι θέμα φιλίας, αλλά είναι θέμα παραδοχής ενός άλλου Θεού. Είμαι πρόθυμος να σας αναλύσω αυτό το θέμα μετά, ότι δεν είναι ο Θεός των Πατέρων ημών, αλλά είναι άλλος Θεός, ο άρχον του κόσμου τούτου. Είναι τρομερές λοιπόν εξελίξεις που μόνο αν τις δει κανείς σοβαρά και ανάλογα με την πνευματικότητά του μπορεί να εκτιμήσει το χάος το οποίο ανοίγεται ενώπιόν μας. Νέος λοιπόν κυριολεκτικά κόσμος, υδροχοϊκή εποχή, που κατά τις επιθυμίες τους διαλύει κυριολεκτικά την εποχή του Ιθίος, του Ιησού Χριστού, και ένα νέο τρίπτυχο το οποίο διαμορφώνει τη νέα πραγματικότητα, μια νέα παγκόσμια κυβέρνηση, η υπερδύναμης, η Pax Americana που επικρατεί και επιβάλλεται, ένας νέος πολιτισμός, ο ανανεωμένος δυτικός πολιτισμός και μια νέα πίστης ως συνεκτική δύναμη των καρδιών που θα είναι η πανθρησκεία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν
Τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις, οι οποίες για μας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν σκεφτούμε ότι υπάρχει η μεγάλη πιθανότητα, για μένα είναι βεβαιότητα, και η πρόοδος της Ενωμένης Ευρώπης, η πορεία της, να εντάσσεται μέσα σε αυτή την προοπτική. Αν λάβουμε υπόψη αυτά που είπε ο Μπεν Γκουριόν το 1962, η Ένωση της Ευρώπης, η Ενωμένη Ευρώπη, που προχωρεί σιγά σιγά, λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν, εις την συμπερίληψη όλων των λαών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, η πρόοδος της Ενωμένης Ευρώπης μας δείχνει ότι δημιουργείται αυτή η Ένωση, η οποία εντάσσεται στην πλανητική, στην ολιστική Ένωση που είναι η νέα εποχή. Μέσα στο πλαίσιο αυτό της νέας εποχής αναπτύσσεται η ανάγκη για τον παγκόσμιο έλεγχο. World control, όπως λένε, ή absolute control, απόλυτος έλεγχος. Το πώς θα ελεγχθεί όλος αυτός ο κόσμος. Ο πρώτος τρόπος για να ελέγχεται παγκόσμια, κυρίως η νεολαία, όσο και αν φανεί περίεργο, είναι τα ναρκωτικά. Αλήθεια, μελέτησα το πρόβλημα και το συζήτησα πρόσφατα με κεφαλές της ελληνικής αστυνομίας. Δεν είναι ανάγκη να πω τα ονόματα. Και αυτό που και εκείνοι χαμογελώντας διεπίστωναν είναι ότι ουδέποτε ή σπανιότατα αναζητούνται οι κύριοι υπεύθυνοι της διακινήσεως των ναρκωτικών. Ο Νοριέγκα, επί παραδείγματι, ζει σε μια υπέροχη βίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τη σύγκρουσή του, κυρίως διακίνηση ναρκωτικών έκανε ο Νοριέγκα, ένας ηγέτης της Κεντρικής Αμερικής, και σήμερα ζει τη ζωή του, εξεπλήρωσε φαίνεται την αποστολή του. Δεν θέλω να εισέλθω, επειδή είμαστε και κληρικοί, σε ειδικά πολιτικά θέματα, αλλά είναι αδύνατο να προχωρήσουμε στο ποιμαντικό μας έργο αν δεν ξέρουμε τι παιχνίδι παίζεται. Αν δεν ξέρουμε πώς διαμορφώνεται ο κόσμος τον οποίο έχουμε στα χέρια μας. Η τηλεόραση, τα προγράμματα, τα πάντα εντάσσονται μέσα σε αυτή την κίνηση. Υπάρχουν δε αόρατα χέρια τα οποία κρατούν τα νήματα σε κάθε χώρα και κατευθύνουν τα πράγματα σύμφωνα με τη διάθεσή τους. Εμείς δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλον, να δραστηριοποιούμεθα δηλαδή σε ένα χώρο, τον οποίο διαμορφώνουν άλλες δυνάμεις. Δεν διαμορφώνουμε εμείς. Δεν διαπλάθουμε εμείς όχι μόνο τα πνευματικά μας τέκνα, αλλά δεν μπορούμε να διαπλάσουμε ούτε τα μέλη της οικογένειας μας, τα δικά μας τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τα ναρκωτικά είναι ψυχοναρκωτικά, όπως έλεγε ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Ψυχοναρκωτικά είναι οι διάφορες ιδεολογίες και θρησκείες που κυκλοφορούν. Τα πρώτα ναρκωτικά είναι τα ψυχοναρκωτικά. Όλες αυτές οι κινήσεις που έρχονται ανατολικού χαρακτήρος, αλλά στην ουσία αμερικανοκίνητες. Δεν κατηγορώ το λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε κανένα λαό της γης. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες κρατούν υπόδουλες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κορυφές που κατευθύνουν τους προέδρους, τους άρχοντες του κόσμου αυτού, και εδώ ισχύει εκείνο το οποίο διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Οι δοκούντες άρχιν των εθνών. Είναι τρομερός αυτός ο λόγος. Να νομίζει κανείς ότι κυβερνά τον κόσμο και όπως αυτός να κυβερνάται και να κατευθύνεται. Αυτοί που πιστεύουν, που νομίζουν ότι κυβερνούν τον κόσμο. Είναι ο μεγαλύτερος εξευτελισμός των αρχόντων του κόσμου τούτου. Έτσι αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι πάλι ημών δεν είναι προσέμα και σάρκα. Δεν έχουμε ανθρώπους απέναντί μας, αλλά πνευματικές δυνάμεις. Είναι ο σατανάς, ο κοσμοκράτορας του κόσμου αυτού, που κατευθύνει κυριολεκτικά, και εμείς ως κληρικοί μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα πολύ περισσότερο από τους πολιτικούς και από ποιον άλλο. Έτσι λοιπόν, τα ψυχοναρκωτικά, όλες αυτές οι ομάδες που έρχονται, συντελούν εις την διάλυση του κοινωνικού ιστού, διαλύουν δηλαδή την κοινωνική πραγματικότητα μιας χώρας και ανασυνθέτουν μια άλλη πραγματικότητα, σπέρνοντας αυτό που έλεγε ο πατήρ Φλωρόφσκι ο Μακαρίτης, την σύγχυση. Η σύγχυση είναι ο καλύτερος τρόπος να διαλυθεί η εσωτερική συνοχή ενός λαού. Αυτό το βλέπουμε ανάμεσά μας, σεβαστοί μου πατέρες. Εμείς οι κληρικοί, ο καθένας μας έχει το Θεό του. Ο καθένας μας έχει τον Χριστό του. Μας ακούτε στην τηλεόραση που είναι μια ανάγκη της εποχής. Τώρα καλός, κακός, αυτό είναι άλλο θέμα. Μπορώ να σας δώσω απάντηση
στη συζήτηση το γιατί πάμε και αν πρέπει να πάμε και μέχρι πού πρέπει να πάμε. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας το πω το τελευταίο αυτό. Έχω έναν γέροντα, με τη χάρη του Θεού αυτός είναι πολύ καλά, η κίνηση αυτή είναι για μένα, τι παίρνω εγώ από τον γέροντα. Λοιπόν, την ευχή του να έχω και να έχουμε, όταν ανεβαίνω στο Άγιον Όρος και το κάνω συχνά, τα λέμε, και τον ρώτησα την τελευταία φορά, γέροντα, είμαι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να εμφανίζομαι στην τηλεόραση. Μου λέει, τι γίνει, ποια είναι η γνώμη σας, του λέω. Και με τον κομποσκινάκι στο χέρι με κοίταξε και μου λέει έτσι, με ένα παιδιάστικο βλέμμα, μου λέει, Παπαγιώργη, τι αισθάνεσαι όταν βγαίνει στην τηλεόραση. Λέω, φόβο και τρόμο. Διότι βλέπω στους ώμους μου να κουβαλώ δυνάμεις, βάρος που δεν μπορώ να το αντέξω. Εκπροσωπώ έναν ολόκληρο κόσμο και κάθε λόγος μου θα επηρεάσει αυτόν τον κόσμο. Μου λέει, όσο αισθάνεσαι φόβο και τρόμο να πηγαίνεις, όταν αρχίσει να σ' αρέσει, μην ξαναπάς. Αυτό μου είπε ο γέροντας. Δεν υπάρχει πνευματικότερη απάντηση. Αλλά επανέρχομαι λοιπόν. Όλοι εμείς μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερο τι σημαίνει αυτή η σύγχυση. Βγαίνουμε οι κληρικοί στην τηλεόραση και ο καθένας έχει τη θεολογία του. Βγαίνουμε οι θεολόγοι και ο καθένας έχει τη θεολογία του. Κυριολεκτικά δηλαδή διαπιστώνει κανείς ότι έχουμε διαφορετικό Χριστό. Έχουμε διαφορετικό Θεό. Μόνον εκείνος που προσπαθεί να μείνει στην ευθεία γραμμή των Αγίων Πατέρων έχει τον Θεό των Πατέρων ημών. Διαφορετικά κηρύσουμε προτεσταντικό Χριστό, παπικό Χριστό, οτιδήποτε εκτός από τον Χριστό των Πατέρων ημών. Αυτή είναι η σύγχυση λοιπόν που δημιουργείται. Άρα καλλιεργείται και επιτυγχάνει η καλλιέργεια αυτή τη συγχύσεως. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 450 περίπου δυνάμενες να κατονομαστούν. 450 ομάδες παραθρησκειών κλπ. Που μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών έρχονται στον τόπο μας και δρούν στον τόπο μας. Όπως λέγω συνήθως, το πρόβλημα δεν είναι εκκλησιαστικό. Το πρόβλημα είναι εθνικό. Πρωτίστως εθνικό. Διότι πέρα από το αν πιστεύει κανείς πολιτικός ή δεν πιστεύει, πέρα από την σχέση που έχουν οι πολιτικοί μας, οι ηγέτες μας, με την ζωή του εκκλησιαστικού σώματος, πέρα από το πόσο ορθόδοξη δηλαδή είναι, είναι η διάλυση κυριολεκτικά του έθνους μας. Διότι και μόνο αυτή η σύγχυση επιτείνει και ενισχύει την διάλυση. Ο καθένας βλέπει σε κάποια κατεύθυνση και μας λείπει η ενότητα. Σε εποχή δε που έχουμε τόσο κρίσιμα προβλήματα, πραγματικά κρισιμότατα προβλήματα, ένα-δύο από τα οποία θα τονίσω στη συνέχεια, καταλαβαίνουμε τι σημασία, πόσο διαλυτική είναι, όχι μπορεί να είναι, είναι αυτή η σύγχυση. Βέβαια κατηγορείται η Εκκλησία, τώρα μιλώ για την Εκκλησία της υπολείπου Ελλάδος, κατηγορείται ότι δήθεν φακελώνει, ότι δήθεν παρακολουθεί πόσα είχε υποστεί ο μακαρίτης ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ο οποίος στο κάτω-κάτω ήταν διευθυντής ενός γραφείου φανερού, ανοιχτού γραφείου της Ιεράς Συνόδου και όλοι μας οφείλουμε να συγκεντρώνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε, στοιχεία εννοώ, για να βοηθήσουμε το ποίμνιό μας. Αλίμονον αν ο ποιμήν, ο τσομπάνος, δεν ξέρει τους κινδύνους που απειλούν το ποίμνιό του. Αυτά όλα γίνονται φανερά, τίποτε δεν γίνεται εγκρυπτό και αφού δημοσιεύονται μπορούν να ελεγχθούν από τον οποιοδήποτε. Άρα όποια κατηγορία είναι εκ του πονηρού. Κατονόμασε η Ιερά Σύνοδος χώρους ιδεολογικούς που δεν μπορούν να ταυτιστούν με την Ορθοδοξία. Και συνεχώς ακούμε στην τηλεόραση περί φακελωμάτων ότι αιρετικοποιούνται αυτές οι ομάδες, κατηγορούνται ως αιρέσεις. Εμείς λέμε χώροι ασυμβίβαστοι ή ιδέες και ιδεολογίες και κινήσεις που είναι ασυμβίβαστες προς την Ορθόδοξο πίστη. Μήπως ο παπισμός, οι προτεσταντισμοί δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία? Ποια ταύτιση μπορεί να γίνει μεταξύ παπισμού και Ορθοδοξίας? Με συγχωρείτε σεβασμιότατε, δεν ήρθα να δημιουργήσω σύγχυση κι εγώ ανάμεσά σας, αλλά καταθέτω μια άποψη η οποία μπορεί να απορρίπτεται από άλλους. Η μεγαλύτερη διαστρέβλωση του χριστιανισμού που γέννησε όποια άλλη διαστρέβλωσή του στην ιστορία είναι ο παπισμός. Είναι η ανατροπή του χριστιανισμού, τα παπικά δόγματα. Αυτό δεν σημαίνει τι γίνεται, τι κάνει ο Θεός με τον ρωμαιοκαθολικό κόσμο. Εγώ δεν ξέρω ποιος σώζεται, ξέρω πώς σώζεται. Έτσι λοιπόν, αρχίζοντας από τον παπισμό, προχωρώντας στους
όλους τους προτεσταντισμούς, δεν είναι ένας προτεσταντισμός, και εν συνεχεία, επεκτείνοντας το λόγο σε όλες αυτές τις κινήσεις που έρχονται ανάμεσά μας και κυκλοφορούν, βλέπουμε την φθορά η οποία δημιουργείται στα σπλάχνα, στο σώμα του ελληνικού λαού από όλες αυτές τις δυνάμεις. 450 λοιπόν δυνάμεις υπάρχουν, και το χειρότερο και το φοβερότερο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι οι κηρυσσόμενες ιδεολογίες. Παρακαλώ, αδελφοί μου, μιλώ σε εσάς τώρα, τους συμπρεσβυτέρους, τους ιερείς, που είμαστε στις ενορίες. Δεν θα τολμούσα ποτέ να το πω στο Σεβασμιότατο, διότι το ξέρει πριν το πούμε. Αλλά το λέγω σε εμάς. Μη να επιμένουμε. Αυτό το οποίο κάνουμε δεν είναι αστυνόμευση των άλλων. Αυτό το οποίο κάνουμε, να πληροφορηθούμε δηλαδή την φθοροποιό δύναμη αυτών των ομάδων, είναι το καθήκον μας. Επαναλαμβάνω, είναι εθνικό πρόβλημα. Γιατί? Δεν πρόκειται για ελευθέρα διακίνηση ιδεών. Αλίμονο αν ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι εγκλωβιστούμε σε αστυνομικά σχήματα που αστυνομεύουν την κίνηση των ιδεών. Ο καθένας είναι ελεύθερος να δέχεται αυτό που δέχεται. Και μιλώ σε κριτικούς τώρα, που εσείς δώσατε εξετάσεις στην ιστορία σε αυτή την κατεύθυνση, περισσότερο από όλους τους άλλους τους Έλληνες. Η διακίνηση των ιδεών είναι ελεύθερη. Δεν με απασχολεί λοιπόν αν ένας Έλληνας ξυπνήσει ένα πρωί και λατρεύει τα τούβλα, τα πουλιά, οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει όμως το εξής, ότι το κέντρο λήψεως αποφάσεων όλων αυτών των ομάδων είναι εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, η ρωμαιοκαθολική της χώρας μας, δύο τι να θα κάνω. Αρχίζω από ομάδες που θεωρούνται πλησιέστερά μας. Η ρωμαιοκαθολική της χώρας μας ή θα είναι σε απόσταση από το Βατικανό, οπότε μπορούν να είναι ορθόδοξοι χωρίς να το καταλαβαίνουν και συμπίπτουν απόλυτα με εμάς, στα εθνικά θέματα τουλάχιστον, ή θα είναι εξυρτημένοι από το κέντρο του Βατικανού, οπότε θα εκτελούν τις εντολές του. Περάσαμε κι εμείς οι Κερκυραίοι και Πτανήσιοι ανάλογες καταστάσεις με εσάς. Επιτρέψτε μου δύο λόγια ακόμη να το αναλύσω για να δείτε τι εννοώ με αυτά που λέγω. Εγώ γεννήθηκα το 40. Η μάνα μου, η Μακαρίτισσα, επειδή ήταν πρώτου γάμου της Ρωμαιοκαθολική και μετά έγινε Ορθόδοξη, ήξερε τι γινόταν με τους καθολικούς και τους Ιταλούς της Κερκύρας. Οι καθολικοί της Κερκύρας από το 1923, όπου αδόκητα οι δυνάμεις του Μουσολίνη εβομβάρδισαν την Κέρκυρα με πολλά θύματα, διότι ο στόχος ήταν πάντα να καταλάβουν, να ανακαταλάβουν την Κέρκυρα, κυκλοφορούσαν συνθήματα με την αναμονή ότι θα έλθουν κάποια μέρα οι φασιστικές δυνάμεις της Ιταλίας. Και τα συνθήματα ήσαν «Παντιέρα τρικολόρα», «Η τρίχρωμη σημαία» και το πολύ συνθηματικό, το κωδικό «Μπίζι ρίζι φράουλα». «Μπίζι ρίζι φράουλα» σήμαινε πράσινο χρώμα, λευκό χρώμα, ρύζι, και φράουλα κόκκινο χρώμα. Ήταν το σύνθημα για την αναμενόμενη ιταλική κατοχή, επίθεση και κατοχή της Κερκύρας. Γι' αυτό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλοι αυτοί αναγκάστησαν, οι φανατικότεροι τουλάχιστον, να εγκαταλείψουν το νησί. Δεν λέγω ότι συμμετέσχουν σε αυτή την κίνηση όλοι οι ρωμαιοκαθολικοί της Κερκύρας, αλλά συμμετέσχουν εκείνοι που ήσαν άμεσα εξυρτημένοι με το Βατικανό. Αυτό γίνεται με τους μάρτυρες του Γεχοβά. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας ως χριστιανοί μάρτυρες του Γεχοβά και χτες σε μια εκπομπή συμπτωματικά άνοιξα για λίγο και βρήκα εκεί στον κύριο Τράγκα, στην εκπομπή του κυρίου Τράγκα, είδα έναν ορθόδοξο θεολόγο και τον κύριο Τράγκα που έλεγαν καλά, οι μάρτυρες του Γεχοβά αποκλείονται, μένουν έξω από όλες αυτές τις δυνάμεις ολέθρου που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, διότι αυτοί είναι χριστιανοί. Ακούν το χριστιανοί μάρτυρες του Γεχοβά, όπως τώρα πρόσφατα έχει αλλάξει και το ΚΕΦΕ, η Scientology, όπου εμφανίζονται με το όνομα Ορθόδοξοι Scientologists στη χώρα μας. Πρόσφατα συνήντησα, μετά από μια ομιλία μου στο Δήμο Ζωγράφου, τον περασμένο μήνα, μου ζήτησε μια κυρία να μου πει κάτι και της λέω τι είστε, ποια είστε, λέει είμαι Ορθόδοξοι Scientologists. Και εγώ χαμογέλασα. Μου λέει γιατί γελάτε. Λέω διαρωτώ με πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο. Το Ορθόδοξος και ΚΕΦΕ σαν γεντολόγος. Και μετά με εξύβρισε βέβαια ότι είμαι ναζιστής, ότι διώκω τον κόσμο κλπ. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει λοιπόν ότι
τα κέντρα λήψεως αποφάσεων και κατευθύνσεως αυτών των κινήσεων είναι εκτός Ελλάδος. Αυτό θα έπρεπε λοιπόν να ενδιαφέρει τους άρχοντές μας, αυτούς που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, εκτός και δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον της Ελλάδος. Ο παγκόσμιος έλεγχος λοιπόν γίνεται με τα ψυχοναρκωτικά. Ο παγκόσμιος έλεγχος με τις αιρέσεις αυτές, τις, μην τις λέμε αιρέσεις. Αιρέσεις χρησιμοποιείται ο όρος μέσα στον χώρο του χριστιανισμού. Αίρεσεις είναι οι προτεσταντισμοί, ο παπισμός και όλα αυτά τα κατασκευάσματα. Εδώ πρόκειται για σατανικά θρησκειογενή, θρησκειόμορφα κατασκευάσματα, όπως είναι και ο τεκτονισμός, τα ρόταρι, όλες αυτές οι δυνάμεις, που δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Και για να μην με νομίσετε περισσότερο φανατικό από ό,τι φαίνομαι, με καλούν συνεχώς ακόμη και στη Μασονία, σε στο ΕΣ, να κάνω ομιλία. Γιατί πηγαίνουν διάφοροι που συμμαχούν μαζί τους, καθηγητές πανεπιστημίων, κυκλοφορούν τέτοια έντυπα και κάνουν ομιλίες στην τεκτονική στο ΑΡ. Με καλούν επίσης Ροταριανοί, με καλούν Lions, με καλούν Σοροπτιμίστριες και όλα αυτά τα κατασκευάσματα του δυτικού κόσμου. Η απάντηση που δίδω και μιλώ σε κληρικούς αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Δεν μπορώ να έρθω όταν στεγάζεστε κάτω από αυτή την ομπρέλα. Εάν θέλετε ως άνθρωποι να με καλέσετε σε ένα χώρο να σας κάνω μια ομιλία και να κάνω συζήτηση, ευχαρίστω θα έλθω. Αλλά ως τεκτονικό ίδρυμα, η Ρόταρη, η Λάιος, δεν μπορώ να έρθω. Μα μου λένε γιατί. Είναι φιλανθρωπικά σωματεία που κάνουν αθεάρεστο έργο κλπ. Τους λέω, εμένα με ενδιαφέρει ότι είσαστε δημιουργήματα ξένων προϋποθέσεων που δεν έχουν σχέση με την Ορθόδοξο παράδοση. Δεν σας χρειαζόμαστε στην Ορθόδοξη παράδοση. Στα Γιάννενα προχθές που ήμουν για ομιλία, ήρθε ο επικεφαλής του Ροταριανού παραρτήματος τον Ιωαννίνο και μου έλεγε τα ίδια πράγματα. Λέω, τι κάνετε στο Ρόταρι? Μου λέει, εκεί ασχολούμεθα με έργα φιλανθρωπίας, με κοινωνικά έργα κλπ. Του λέω, δοκιμάσατε ποτέ στην ενορία σας να δείξετε αυτή την αγάπη? Και αν ακόμη ο ιερεύς της ενορίας σας δεν αναπτύσσει μια τέτοια δραστηριότητα, δοκιμάσατε όλοι εσείς οι Ροταριανοί να τον προτρέψετε να προχωρήσει και αυτός? Παρακίνηση θέλει. Λέει, όχι, δεν το κάναμε ποτέ. Λέω, δεύτερον, οι περισσότεροι των Ροταριανών είναι και τέκτονες. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν εσείς να ανέχεστε τα παιδιά σας που τα βαπτίζετε μασονικά, τα παιδιά σας να ονομάζονται Λυκηδείς, δηλαδή Λυκόπουλα, παιδιά της Λύκαινας? Και πώς στους προσκόπους που είναι η προέκταση των δικών σας χώρων δέχεστε τα μικρά τα παιδιά να παρελάβουν έχοντας οδηγό ένα λύκο? Δεν σας λέγω να βάλετε, λέω, το Μέγα Βασίλειο και το Μέγα Αθανάσιο για να μην θεωρηθώ απαιτητικός. Βάλτε τον Κολοκοτρώνη, τον Μέγαν Αλέξανδρο, τον Λυκούργο, όποιον θέλετε. Αλλά δεν μπορώ το παιδί μου να οδηγείται από ένα λύκο και να είναι ως πρότυπό του το λύκο και τα ζώα στις ομάδες, στις αγγέλες, όπως λέγονται, των προσκόπων. Η εκθυρίωση μάλλον παραζωοποίηση, μεταβολή σε ζώα δηλαδή των ανθρώπων, συντελείται σε αυτούς τους χώρους. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν τους λέγω, επειδή ανήκεται σε ιδεολογικά ρεύματα που δεν είναι γεννήματα της παραδόσεώς μας, αλλά μεταφυτεύονται από έξω με όλες τις συνέπειες και το κέντρο τους είναι πάντοτε έξω, εκεί είναι το κέντρο, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να έλθω. Τώρα, σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου, επειδή είμαστε κληρικοί, θα πω και κάτι άλλο που έχει σημασία. Μου λέγει πριν από μερικούς μήνες κάποια κυρία αρχηγός των Lionesses στην Αθήνα, μου λέει, μα καλέσαμε από τον τάδε σεβασμιότατο να μας κάνει αγιασμό και μας έστειλε ιερέα να μας κάνει αγιασμό. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι απήντησε. Λέω, οι σεβασμιότατοι, οι Μητροπολίτες μας, μιλώ για την Ελλάδα βέβαια, οι Μητροπολίτες μας αναγκάζονται ως αρχές αυτού του τόπου, δυστυχώς, αναγκάζονται να κάνουν πολιτική. Μην νομίζετε ότι ταυτίζονται, και πρόσφατα το Οικουμενικό Πατριαρχείο έδωσε μια θαραλέα απάντηση στους Λάιους για το πώς βλέπει αυτά τα σώματα. Πραγματικά χειροκρότησα την στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άλλα τα κρίνω, αλλά αυτό θα ομολογήσω ότι είναι από τις σημαντικότερες παρουσίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον σύγχρονο κόσμο. Και τους είπα λοιπόν ότι οι Μητροπολίτες μας κάνουν πολιτική. Εγώ είμαι έναν απλός παπάς που δεν περιμένω να γίνω δεσπότης και μπορώ να κηρύσω την αλήθεια. Με το στόμα το δικό μου και ο Μητροπολίτης μου κηρύσει την αλήθεια. Το είπα αυτό επειδή το πιστεύω. Δίνουμε και εμείς λαβές σε πολλές Μητροπόλεις για να αποφύγουμε τους κινδύνους και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα εκμεταλλεύονται.
Αυτές λοιπόν οι δυνάμεις που κυκλοφορούν ανάμεσά μας καλλιεργούν συνεχώς αυτή την σύγχυση και δημιουργούν το χάσμα μεταξύ μας. Διότι ο ένας τάσεται θετικά με τις δικές του προϋποθέσεις και ο άλλος τάσεται αρνητικά με τις δικές του προϋποθέσεις. Το ερώτημα είναι ποιες προϋποθέσεις έχει ο καθένας και από πού αντλεί τον φωτισμό για να μπορέσει να κρίνει, να αξιολογήσει όλες αυτές τις δυνάμεις που διαλύουν τον κοινωνικό μας ιστό. Και όταν χρησιμοποιούν λοιπόν το όνομα χριστιανός, όπως οι μάρτυρες του Γεχοβά, όπως το Κέφε που εμφανίζεται τώρα ως θρησκεία για να αποφύγει οποιαδήποτε δίωξη, έρχονται πραγματικά να διεισδύσουν ανάμεσά μας ως σφήνες φοβερές και επικίνδυνες. Ψυχοναρκωτικά λοιπόν, ναρκωτικά. Και το τρίτον για τον παγκόσμιο έλεγχο στα όρια της νέας εποχής, και τελειώνω με αυτό, είναι το ηλεκτρονικό φακέλο. Περάσαμε πλέον την εποχή των ταυτοτήτων. Δεν γίνεται λόγος περί ταυτοτήτων. Διότι κυριολεκτικά, στη χώρα μας τουλάχιστον, θα επιτευχθούν οι στόχοι του Σέγγεν. Σέγγεν είναι μια πόλη στην οποία ελήφθη η σχετική απόφαση, η συνθήκη του Σέγγεν. Θα επιτευχθούν οι στόχοι μέσω άλλων δυνατοτήτων. Ήδη χρόνια τώρα κυκλοφορούν ανάμεσά μας οι πιστωτικές κάρτες των τραπεζών που έχουν μία μαύρη ταινία. Αυτή η ταινία μέχρι στιγμής είναι αθώα. Ξέρετε, στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω κάποια με ξέρετε, διδάσκω την δράση των ξένων προπαγανδών στον τόπο μας και μελετώ επί 30 χρόνια και παραπάνω το πώς διαμορφώνονται και το πώς ενεργούν μέσα σε μια κοινωνία οι προπαγάνδες. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Θρησκευτικές και πολιτικές προπαγάνδες. Μία από τις μεθόδους της προπαγάνδας είναι η ψυχολογική προετοιμασία ενός συλλογικού σώματος, ώστε όταν έλθει το πράγμα να είναι έτοιμη να το δεχθεί. Αυτό γίνεται στις αυξήσεις. Ακούμε, διαβάζουμε στις εφημερίδες, τα εισιτήρια θα αυξηθούν, τα εισιτήρια θα αυξηθούν. Καλλιεργείται αυτό μέσα μας, εγκαταδίνει όπως θα έλεγαν οι πατέρες μέσα στη συνείδησή μας και όταν έλθει το πράγμα έχουμε εκτονωθεί τόσο πολύ ώστε δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται και σήμερα από αυτές τις προπαγάνδες. Η ταινία αυτή είναι προοδοποιητική, προετοιμάζει δηλαδή όταν θα έρθει το πραγματικό να το δεχθούμε. Δύο λόγια λοιπόν για να σας δώσω αυτό το οποίο ζω και εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα έχει δύο όψεις. Είναι πρώτον το σφράγισμα όλων των πραγμάτων, των εμπορευμάτων με το 666, παίρνεις ένα γιαούρτι και το γιαούρτι αυτό έχει το 666 με τον τρόπο του. Έχουμε ιδρύματα πιστωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδρυμα Ροκφέλερ επί παραδείγματι, που στην κορυφή του έχει 666. Και διαρωτάτε κανείς, αφού ξέρουμε από την Αποκάλυψη ποια έννοια έχει το 666, γιατί χρησιμοποιείται. Γιατί να μην είναι 555, αν αυτό διευκολύνει τα μηχανήματα. Λοιπόν, άρα δεν είναι τόσο αφελές αυτό το πράγμα. Έχει κάποια σκοπιμότητα. Και θα σας πω και τούτο, ότι το κύριο μέρος του όλου θέματος αυτού είναι το 666. Αλλά το προβάλλουμε και κυρίως παλαιομερολογίτες και διάφορες άλλες δυνάμεις με τόσο ευτελή τρόπο όπου κυριολεκτικά γελιοποιείται. Δεν προβάλλεται με την σοβαρότητα που πρέπει. Θα βλέπετε στις τηλεοράσεις κάποια συλλαλητήρια που γίνονται στην Αθήνα και λοιπά που ευτελίζουν την όλη υπόθεση. Δεν έχω τίποτα εναντίον των ανθρώπων. Αλλά με τους φανατισμούς και αυτές τις ακρότητες, με σταυρούς στο δρόμο και λοιπά, δεν γίνεται τίποτα. Δεν ζούμε στη βυζαντινή κοινωνία. Ζούμε στην μεταμοντέρνα κοινωνία που είναι καθαρά σατανιστική κοινωνία. Και πρέπει να έχουμε τους τρόπους μας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα δίκαια, τα πνευματικά αιτήματά μας. Τονίζω λοιπόν ότι το 666 είναι το ουσιαστικότερο μέρος του θέματος. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι το ηλεκτρονικό φακέλο. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα, που θα σας πω με δύο λόγια τι είναι, είναι η χειρότερη μορφή εξουθενώσεως της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Είναι η χειρότερη μορφή υποδουλώσεως ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Πώς κατέληξα σε αυτά τα συμπεράσματα? Το 1993, ακόμη επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, μιλώ ιστορικά, εκάλεσε η Ιερά Σύνοδος κάποια πρόσωπα για να ασχοληθούν με το πρόβλημα των ταυτοτήτων
της αφαιρέσεως του, της δηλώσεως χριστιανός ορθόδοξος και του ηλεκτρονικού φακελόπουλος. Τα πρόσωπα αυτά ήσαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κ. Χριστόδουλος, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, ο κ. Μαρίνος, θεολόγος, μαθητής μου υπήρξε ο κ. Μαρίνος, το λέω έτσι κάπως αστεία, μαθητής μου στη θεολογική σχολή και έχει και το πτυχίο θεολογίας. Είναι ευσυνείδητος άνθρωπος που ήθελε να ξέρει με τι ασχολείται, γιατί ασχολείται με τα εκκλησιαστικά θέματα. Τρίτο πρόσωπο, ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας. Τέταρτο πρόσωπο, ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός. Και πέμπτον πρόσωπο, ένας ηλεκτρονικός διευθυντής τότε του τμήματος ηλεκτρονικών της ΔΕΗ, ο κύριος Κούλουθρος. Ετοιμάσαμε κάποια κείμενα, ο καθένας από την πλευρά του, για να αναλύσουμε αυτές τις εξελίξεις. Τα κείμενά μας ήταν ωραιότατα, δυναμικότατα, αλλά όταν ακούσαμε την κατάθεση της απόψεως του ηλεκτρονικού, του ειδικού δηλαδή στα ηλεκτρονικά θέματα, εμείναμε κυριολεκτικά ενεοί. Να το πω λαϊκά, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα, αποσβολωθήκαμε τελείως, όπως λέμε στην πατρίδα. Τι συμβαίνει? Η ταινία αυτή είναι ο ατομικός φάκελος ενός εκάστου ανθρώπου, και πρόσφατα το Άγιον Όρος, τα έχω εδώ, έχει λάβει μια ευθαρσή θέση με όλη την πατρικότητα και αγάπη που χαρακτηρίζει το Άγιον Όρος έναντι του προβλήματος. Δηλαδή είμαστε μόνοι, όλοι μας σε ένα βρασμό αγωνίας αυτή τη στιγμή. Ουδείς, μην νομίσετε ότι ουδείς κοιμάται. Αλλά τι μπορείς να κάνεις? Επανέρχομαι λοιπόν. Αυτή η ταινία μπορεί να περιέχει, να περιλάβει περί το 1 εκατομμύριο, λέγαμε 200.000. Αλλά προχτές καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών μου λέει βάλε ακόμη Παπαγιώργη. Φτάνουμε περίπου στο 1 εκατομμύριο. Δεν έχει σημασία όμως. 10 μπορεί να είναι οι βασικές πληροφορίες, οι οποίες είναι ανα πάσα στιγμή δυνατόν να χαντακώσουν, να εξουθενώσουν έναν άνθρωπο. Δεν είναι ο αριθμός, αλλά είναι η καταγραφή όλων των πληροφοριών. Πληροφορίες που δεν ξέρουμε πώς γίνονται. Είχαμε τους παλαιούς φακέλους. Αλλά τους παλαιούς φακέλους που βέβαια μετεφέρθησαν σε ηλεκτρονικά μέσα, δεν πιστεύω ότι διελύθη τίποτε. Άλλωστε και επιστήμη τους χρειάζεται. Εμείς οι επιστήμονες σε φακέλους τραπεζών κλπ. Στηριζόμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για επιστημονικούς λόγους θα κρατήθησαν οπωσδήποτε. Έχουμε λοιπόν τους φακέλους αυτούς, που τώρα ούτε η ίδια μας η χώρα δεν θα ξέρει τι περιέχουν. Διότι μόνο ένα μηχάνημα μπορεί να διαβάσει όσα περιέχονται, περιλαμβάνονται σε αυτή την ταινία. Και αυτό είναι ο μεγάλος κομπιούτερ, ο μεγάλος υπολογιστής των Βρυξελών. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος. TIAR. Ονομάζεται γερμανικά. TIAR. Είναι η ελληνική λέξη θυρ, θυρός, δηλαδή το θηρίο. Θηρίον ονομάζεται το κομπιούτερ αυτός, τριόροφος, μεγάλος κομπιούτερ, που θα μπορεί να διαβάσει όλα αυτά. Άρα ο καθένας μας θα έχει τον φάκελό του, θα κυκλοφορεί παντού και θα είναι μόνιμα φακελωμένος. Δεν θα έχει δε την ανάγκη ο οποιοδήποτε που τον παρακολουθεί ή θέλει να τον ελέγξει να απευθύνεται σε κάποιο κέντρο για να παίρνει τις πληροφορίες, σε κάποια ασφάλεια, αλλά θα του ζητεί την ταυτότητά του και μετά από λίγο μέσω Βρυξελών θα ξέρει απευθείας ποια τροτά σημεία έχει το συγκεκριμένο πρόσωπο για να χρησιμοποιηθούν καταλήλως. Προσέξτε να δείτε, είμαι ιστορικός ερευνητής και η ιστορία έχει κάτι κοινό με την πίστη. Στην πίστη, λέγω συχνά, ασχολούμεθα πρώτα με το διάβολο και μετά με το Θεό. Διότι και ο Χριστός ήλθε ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Αυτός που παραμερίζει τις μεθοδίες του διαβόλου μπορεί να προχωρήσει στη ζήτηση της χάριτος του Θεού. Έτσι λοιπόν και στην ιστορία. Εφόσον κάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνατολογικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κακό του ανθρώπου, εκεί πρέπει να σταματήσουμε. Διότι δεν είμαστε αγγελούδια σε αυτόν τον κόσμο. Επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι και για καλό. Δεν λέω ότι δεν έχει θετικές όψεις ή το πράγμα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το κακό του ανθρώπου. Και εκεί πρέπει να στρεφόμεθα. Συνήθως δεν κυβερνόμεθα από αγγέλους, όπως και εμείς δεν είμαστε άγγελοι. Το δεύτερο στοιχείο που είναι συντριπτικό είναι το μικροτσίπ που μπορεί άνετα και κατά πολλούς υπάρχει αυτό το σχέδιο να τεθεί μέσα σε αυτή την ταινία. Το μικροτσίπ μπορεί να τεθεί και στο χέρι μας ή σε όποιο άλλο σημείο του σώματος όταν έχουμε το πέρασμα κάποιων στοιχείων και κυρίως του αριθμού μας για να μπορούμε να συναλλασσόμεθα, αποκάλυψη, να αγοράζουμε και να πολλούμε με το χάραγμα. Το τσίπ, το μικροτσίπ, αθέατο, ελάχιστο σε διαστάσεις μπορεί να τοποθετηθεί και μέσα στον οργανισμό μας. Και εδώ είναι το χάραγμα πραγματικά. Τι σημαίνει εν πάση περιπτώσει
αυτό το μικροτσίπ, κατά τις δηλώσεις του ειδικού ηλεκτρονικού. Δεν είναι δικές μου εφευρέσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να προσδιορίζουν τον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε. Αν λοιπόν υπάρχει επιθυμία σε κάποια πρόσωπα εκεί στο κέντρο να μας εξαερώσουν όλους αυτό το χώρο, με ακτίνες λέιζερ μπορούν να το κάνουν. Γινόμαστε αόρατοι, διαλυόμεθα δηλαδή. Μεταβάλλεται η ύλη σε ενέργεια. Γι' αυτό οι αρχηγοί κρατών, υπεύθυνα πρόσωπα, έχω ακούσει και για στρατό, δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει αυτό, για ένα διάστημα τουλάχιστον δεν θα έχουν αυτά τα στοιχεία. Αυτό το ηλεκτρονικό φακέλωμα, για να μην προσδιορίζεται. Μπορεί όλος ο στρατός της Ελλάδος θεωρητικά και πρακτικά να εξανεμιστεί σε μια στιγμή. Θα μου πείτε τώρα τι χρειαζόμεθα τους στρατούς. Έχουμε τις εσωτερικές πέμπτες φάλαγγες που κάνουν το έργο των ξένων δυνάμεων. Δεν είναι θέμα μάχης πλέον. Αλλά είναι άλλο πρόβλημα. Οπότε λοιπόν, όταν τα είπε ο κύριος Κούλουθρος αυτά, και μετά όταν αυτά μου τα επιβεβαίωσαν ειδικοί επιστήμονες των πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών, τότε άρχισα να προβληματίζω. Να καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Το ερώτημα λοιπόν πρώτον είναι, εμείς ως εκκλησιαστικοί, για να προφυλάξουμε το ποίμνιό μας, τι κάνουμε? Όταν μάλιστα έχουμε το δεδομένο ότι χώρες της Ευρώπης αντιδρούν. Υπάρχει μόνιμη αισθητή αντίδραση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και εμείς για να φανούμε καλοί Ευρωπαίοι, με κάποιες τροποποιήσεις που δεν λύνουν το πρόβλημα, δεν λέω ότι δεν γίνονται κάποιες τροποποιήσεις, δεχόμεθα όσα μας επιβάλλει ένα κείμενο που φαινομενικά είναι ουδέτερο, η συνθήκη Σέγγεν, αλλά στην ουσία κρύπτει όλους αυτούς τους κινδύνους. Εν συνεχεία, δεν θα ρωτήσω τι κάνουν οι κυβερνήτες μας, διότι δυστυχώς μας έχουν προδώσει. Και οι δεξιοί και οι αριστεροί και όλοι, και αυτό δεν σημαίνει άρνηση της δημοκρατίας, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν λειτουργεί σωστά η δημοκρατία μας. Η ελληνική δημοκρατία είναι συμμετοχική δημοκρατία. Και όχι αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αυτή είναι φραγκική η αντιπροσωπευτική. 1215, Μάγνα Κάρτα κλπ. Με τον Ιωάννη τον Ακτήμονα. Η ευρωπαϊκή ψευτοδημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική. Η ελληνική δημοκρατία και στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο είναι συμμετοχική. Ο κάθε πολίτης είναι υπεύθυνος. Πώς φαίνεται η υπευθυνότητα του κάθε πολίτη? Το δημοψήφισμα. Γιατί στο σύνταγμά μας μπήκε ο όρος δημοψήφισμα? Είδατε εσείς να γίνεται κάποιο δημοψήφισμα? Κανένα. Παραβαίνουν οι συντάξαντες στο Σύνταγμα, παραβαίνουν το Σύνταγμά μας. Λοιπόν, εμείς δεν ψηφίζουμε μια κυβέρνηση για να πάρει όλες τις αποφάσεις προς πάσα κατεύθυνση. Αλλά όταν είναι κρίσιμα θέματα, ζητούμε από την κυβέρνηση, που καλώς την εκλέξαμε, νομίμως και δημοκρατικώς την εκλέξαμε, ζητάμε από την οποιαδήποτε κυβέρνηση να μας ενημερώνει πρώτον, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, ποιος ενημερώθηκε για το Μάστριχ, ποιος ενημερώθηκε για το Σέγγεν. Και δεν θίγω δεξιούς ή αριστερούς. Ή αισθάνομαι προδομένος δυστυχώς από όλους αυτούς, από όλες τις κατευθύνσεις. Και το εκφράζω με μεγάλη λύπη και σεβασμό, αλλά και λύπη. Είναι το παράπονό μου. Οπότε λοιπόν, το ερώτημά μου είναι όχι τι κάνουν οι κυβερνώντες. Το ερώτημά μου είναι αν είναι ενήμεροι οι περισσότεροι από εκείνους οι οποίοι ψηφίζουν και υποστηρίζουν αυτές τις αποφάσεις. Ακόμη και οι υπουργοί, δεν θα αναφέρω ονόματα, εάν γνωρίζουν στο βάθος, έχουν τις προϋποθέσεις τις επιστημονικές και έχουν την γνώση την επιστημονική για να κατανοήσουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν Μητροπολίτες μας, μιλώ για την άλλη Ελλάδα, όπως ο Άγιος Καλαβρίτων και Γιαλίας και πολλοί άλλοι βέβαια, οι οποίοι φροντίζουν συνεχώς να ενημερώνουν το λαό τους, αλλά το πρόβλημα είναι τι κάνουμε ως σώμα πλέον και όχι μόνο ως Ορθόδοξοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια πρόσφατη τηλεοπτική συζήτηση στο Τελεσίτη με τον κύριο Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο βρεθήκαμε για άλλο θέμα. Ο κομμουνιστής βουλευτής, ο κύριος Αυδής, που έμαθα ότι είναι και πατριώτης μου, δεν έχει βέβαια σημασία, και ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός. Και ξεκινώντας από άλλο θέμα, φτάσαμε στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και δώσαμε τα χέρια ένας κομμουνιστής και ένας ορθόδοξος που δεν έχουμε κάτι να μας συνδέει μεταξύ μας, μαρξιστής. Εγώ του λέγω είμαι ορθόδοξος κομμουνιστής, αλλά εσύ είσαι μαρξιστής κομμουνιστής. Εκεί διαφοροποιούμεθα. Δώσαμε τα χέρια λοιπόν και συμφωνήσαμε για τον κίνδυνο που απειλεί όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Και βλέπω συντηρητικούς πρώην υπουργούς ή βουλευτές, οι οποίοι ελαφρά την καρδία υποστηρίζουν
όλες αυτές τις εξελίξεις. Δεν είναι υπόθεση λοιπόν ενός κόμματος. Είναι υπόθεση ολοκλήρου του πολιτικού μας κόσμου. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα βασικά τα οποία μας απειλούν σήμερα για να εφαρμοστεί ο παγκόσμιος έλεγχος της νέας εποχής. Από εκεί και πέρα άλλα προβλήματα επιστημονικού χαρακτήρος, όπως είναι η κλωνοποίηση, επί παραδείγματι, ο κλονισμός με ωμέγα, και όπως είναι οι κίνδυνοι που συνδέονται μαζί τους. Εάν αυτές οι δυνατότητες της επιστήμης πέσουν στα χέρια ενός νέου Χίτλερ, ενός νέου Στάλιν, όλα αυτά τα προβλήματα εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο. Ενισχύουν την απειλή που στρέφεται εναντίον της ανθρωπότητας, γιατί για σκεφτείτε, αν έχουμε την παγκόσμια επιβολή, τον παγκόσμιο έλεγχο, να έχουμε και δυνάμεις επιστημονικές, δυνατότητες επιστημονικές που μπορούν να εξουθενώσουν κυριολεκτικά οποιαδήποτε αντίδραση ή να δημιουργήσουν στρατιές τεράτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε αυτόν τον κόσμο κατά την βούλησή τους. Θα μπορούσε τώρα κάποιος να με ρωτήσει, τι κάνουμε, Παπαγιώργη? Αυτό που λέγω πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι μίζον ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Υπάρχει εκείνος που αν είναι μέσα μας μπορεί να νικήσει όλες τις επιβουλές του κόσμου. Το ερώτημα όμως είναι, και δυστυχώς το θέτω και για μας τους κληρικούς, εάν είναι μέσα μας. Αν έχουμε ξεπεράσει τον επαγγελματισμό και είμαστε πραγματικά δούλοι Ιησού Χριστού του Υψίστου. Υπηρέτε του Θεού, διάκονοι των μυστηρίων του και φωτιστές των συνανθρώπων μας. Αυτό εύχομαι για όλους σας. Ο Θεός μαζί σας. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου είμαι στη διάθεσή σας, εάν θέλετε κάποια διευκρίνηση, θα ορίσει, έχουμε τον γέροντά μας εδώ, θα ορίσει εκείνος των χρόνων, εγώ ανα πάσα στιγμή κατεβαίνω από το βήμα, αλλά εάν θέλετε, όπως έχω ήδη πληροφορηθεί, ότι υπάρχει δυνατότητα να ρωτήσετε κάτι για να σας δώσω κάποια διευκρίνηση, είμαι πρόθυμος να το κάνω. Έχω την ευλογία σας. Ευχαριστώ, Σεβασμιωτάτου. Λοιπόν, παρακαλώ ερωτήσεις. Ορίστε, Πατέρα Γεώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλές φορές είμαστε μάρτυρες αυτών των δραστηριοτήτων, των οργανώσεων επιφανειακού κοινωνικού περιεχομένου, όπως η Λάιος, τα Ρόταρη, και μάλιστα βρίσκουν σε δύσκολη θέση και αρχιερείς και κληρικούς να βραβεύουν, να επαινούν, να δίνουν τιμητικές διακρίσεις. Όμως ένας αυστηρά ορθόδοξος ποιμένας και με διακριτικό τρόπο, χωρίς να έρχεται σε πόλεμο μαζί τους, έχει την ευχαίρεια να αρνηθεί τέτοιο διακρίσεων, πρώτον, και δεύτερον, όπως είπατε, αγιαστικών πράξεων, όπως είναι η τέλεση ενός αγιασμού. Δηλώνουν ότι αυτή είναι ορθόδοξη χριστιανή, δηλώνουν ότι αυτή είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, όμως σε τόσες άλλες περιπτώσεις ο πόλεμός τους είναι λησαλαίος και αποσπούν ψυχές του ποιμνίου μας. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση, και η δεύτερη. Προσφάτως ήρθε στις ενορίες μας ένα έγγραφο με τον δηλωτικό χαρακτήρα εμπιστευτικού περιεχομένου, απορρίτου περιεχομένου. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, το έγγραφο είναι εθνική σημασία, είναι απογραφικό δελτίο σε περίπτωση. Εντάξει, παρακαλώ. Χαρακτηρίζεται απόρριτο, μην συζητούμε από αυτό. Είναι θέμα που έχει σχέση με τα βόρεια σύνορα κτλ. Είναι στρατιωτικού περιεχομένου έγγραφο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόληψη. Το πρώτο θέμα, κοιτάξτε, εγώ δεν ήλθα στον τόπο σας εδώ να δημιουργήσω επαναστάσεις ή να σπείρω επαναστατικό σπόρο. Απλούστατα ήλθα να καταθέσω προβληματισμούς που τους έχετε κι εσείς και να δούμε πώς θα μπορέσουμε όλοι μας σε όλο τον ελλαδικό χώρο να ενεργούμε συντονισμένα, εν ενή στόματι και μια καρδία. Λοιπόν,
Το πρόβλημα με όλες αυτές τις δυνάμεις, είτε λέγονται ρόταροι, είτε λέγονται μασόνοι, είτε λέγονται οτιδήποτε άλλο, που είναι κοινής προέλευσης, είπαμε είναι γεννήματα της δυτικής κοινωνίας, που ξεκινάει από την ρατσιστική φεουδαρχία του Μεσαίωνα, αυτός είναι ο τεκτονισμός. Freemasonry, τι σημαίνει, ελευθεροτεκτονισμός, δηλαδή φραγκοτεκτονισμός, γι' αυτό εμείς το λέμε και φράγκο, φραγκομασονία, φραγκομασονία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα δημιουργήματα δεν έχουν σχέση, ξεκινά από το απλούστερο και το αθώτερο, όπως είπαμε δεν έχουν σχέση με την παραδοσή μας. Και επομένως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι δυνατόν να δουλεύει, να είναι υπόδουλος δηλαδή ο Έλληνας, οποιοσδήποτε Έλληνας, σε τέτοια σώματα που στον τόπο τους ξέρω που οδήγησαν ιστορικά τα πράγματα και που οδηγούν. Δηλαδή αφού ξέρω τι κάνουν παγκοσμίως, πώς θα το δεχτώ αυτό στον τόπο. Το δεύτερο σημείο, το πώς θα ενεργήσει ένας σεβασμιότατος Μητροπολίτης ή πώς θα ενεργήσουμε εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι θέμα ποιμαντικό. Δηλαδή, τι είναι τρόπο θα πούμε τα σίκα σίκα και τις κάποιες κάποιες, αλλά συγχρόνως θα σπείρουμε και σπόρο Χριστού, σπόρο αληθείας σε αυτούς τους ανθρώπους, ώστε αν κανείς έχει τη διάθεση, είναι καλής θελήσεως, να δεχθεί την ποιμαντική μας ενέργεια. Λοιπόν, δεν θα μείνω στο να δώσω ρετσέτες, οδηγίες δηλαδή συμπεριφοράς. Αν μου επιτρέπετε, τι θα έκανα εγώ. Θα έκανα αυτό που έκανα. Θα καθόμουν όχι να τους πω δεν έχω, γιατί αυτό δεν λέγει τίποτα. Ή να τους πω είστε προδότε της πίστεως, είστε αντίχριστοι. Σου λέει αυτός, εγώ είμαι βαπτισμένος, όπως μου το λέγουν συχνά, ή αισθάνομαι ότι είμαι ο καλύτερος χριστιανός, και τότε θα πανώ λίγο χρόνο να του πω τι σημαίνει χριστιανός. Χριστιανός ο οποίος δεν εντάσσεται σε έναν τρόπο ζωή, που αποκλείει όλες εκείνες τις περιπτώσεις που τον κάνουν να παρεκκλίνει από τον χωρισμό του που είναι ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και η θέωση, τότε δεν είναι χριστιανός. Του εξηγώ ότι δεν είναι μια ιδεολογία ο χριστιανισμός που μπορεί να δεχθεί προς αυξήσεις, να εμπλουτιστεί, όπως ο ευρωκομμουνισμός που είναι καπιταλισμός και μαρξισμός μαζί, αλλά είναι τρόπο ζωής που οδηγεί στη θέωση. Οπότε καταλαβαίνει ότι είναι κατοίκητο. Βγαίνει κάτι. Και το τρίτο λοιπόν του λέγω, αν είσαστε πρόσωπα ανώνυμα χωρίς ομπρέλα, μπορώ να έλθω να σας διδάξω, αλλά να πω, είναι σαν να μπαίνω σε έναν οίκο να ανοχή στο Κολωνάκι, επιτρέψτε μου να το πω γιατί το είπα δημόσια και το πιστεύω αυτό. Καλούν οίκοι ανοχής, καλούν ιερείς να τους κάνουν αγιασμό. Και πηγαίνουμε εμείς ιερείς και κάνουμε αγιασμό. Λοιπόν, είναι δυνατόν να συμβιβαστεί κάτι τέτοιο με την πίστη μας. Το ίδιο λοιπόν πνευματική οίκη ανοχής είναι όλα αυτά τα σώματα. Πνευματική οίκη ανοχής. Δηλαδή είναι χώροι στους οποίους δεν υπάρχει Χριστός. Αλλά απορρίπτεται με τον άλλο ή β' τρόπο ο Χριστός. Άρα δεν απορρίπτω για να κλείσω τους δικούς μας ανθρώπους που ίσως είναι θύματα αυτών των καταστάσεων. Μην ξεχνάμε ότι αφήνουμε αγαπητοί μου αδελφοί το λαό μας ακατοίκητο. Πώς απαιτούμε από το λαό μας κάτι όταν δεν είμαστε κοντά τους ή από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε. Αυτά είναι προβλήματα ποιμαντικής φύσεως τεράστια. Λοιπόν, ο καθένας ενεργεί βάσει της ορθοδοξίας που έχει μέσα. Τίποτε περισσότερο ή λιγότερο. Μπορώ να προσθέσω μόνο κάτι για ενημέρωσή σας ότι ένας εξ αυτών έστειλε ένα γράμμα στη Σύνοδο πριν από μερικά χρόνια, ο Σεβασμιότητος Μπουρίζη, και προκαλούσε τη Σύνοδο γιατί η Σύνοδος δεν δέχεται το Ρόταρι και επικαλείτο σε αυτή την αίθουσα την επίδοση ενός μεταλλίου στον Παναγιώτατο όταν ήρθε το 1992 και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης ανανέωσε παλαιότερη απόφασή της ότι καταδικάζει τη Μασονία και χαρακτηριστικά αναφέρω τη λέξη που αναγράφεται στην απόφαση και όλα τα εκβλαστήματά της. Εκβλαστήματα. Λοιπόν, αυτό είναι η απάντηση των όσων είπε ο πατήρ Δημοσθένης για την τοπική εκκλησία. Τι κάνει η τοπική εκκλησία, ορίστε. Πατέρα Γεώργια, μας μιλήσετε τον Μπεν Κουριόν, αυτόν τον Εβραίο συγγραφέα, εντός εισαγωγικών προφήτη. Είναι αλήθεια ότι όπου δεν προφητευόντουσαν οι αποφάσεις του ή τα γραφόμενά του, προσπάθησαν οι Εβραίοι να το κάνουν και συγκεκριμένως γύρω με το εξής. Με ότι πίεσαν τον Κορμπατσόφ να διαλύσει τη Σοβιετική Ένωση και συγκεκριμένα ότι το Τσέρνομπιλ ήταν διευθυντής Εβραίος και μάλιστα είχε 10 βαλβίδες ασφαλείας. Και ο ίδιος αποφάσισε να ανοίξει τις 9
τούτος ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε για να πιέσουν τον Γκορμπατσόφ να διαλύσει τη Σοβιετική Ένωση. Έχω ακούσει αυτής από το τελευταίο, αυτό που λέτε για το Τσέρνομπιλ, το έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα, διότι δεν το ξέρω. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Ως προς τη διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως, αυτά που έλεγε ο Μπεν Γκουριόν, δεν ήταν ανάγκη να πιέσουν ή μάλλον να αναγκάσουν κάποιους να πιέσουν τα πράγματα, ώστε να έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Σας είπα, πρόκειται περί αρχιτεκτόνων, κατασκευαστών δηλαδή της νέας περιόδου, της νέας εποχής στην οποία εισερχόμαστε. Αυτά λοιπόν ήσαν πράγματα τα οποία οπωσδήποτε συνεχίζονται. Η δημοσίευσή τους σε ένα μάλιστα περιοδικό όπως το Look παγκοσμίου εμβελίας είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε η μέθοδος της προπαγάνδας που προετοιμάζει ψυχολογικά για να δεχθεί κανείς τις εξελίξεις. Οπότε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε τα όσα έγραψε ο Μπεν Γκουριόν. Το τρίτο σημείο. Από την αρχή η δημιουργία του σοβιετικού πειράματος, του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, είχε συγκεκριμένους στόχους και ήταν κάτι το θνησιγενές κατά αυτό. Δηλαδή επρόκειτο κάποια μέρα να τελειώσει, είχε ημερομηνία λήξεως επάνω. Το πρώτο μην ξεχνάμε ότι θεωρητικά, στην θεωρία αλλά και στην πράξη, ήταν ο σκοπός διαλύσεως της Ορθοδοξίας. Ξέρετε, στα 1917 ή από τα τέλη ήδη του 18ου αιώνα, ο ελληνισμός ήταν στον κόσμο από πλευράς αριθμητικής μηδαμινή υπόθεση. Μέχρι το 1960, τη δημιουργία δηλαδή των νέων θεολογικών μορφών στη χώρα μας, οι Ρώσοι ήταν εκείνοι που εφανέρωναν την Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο. Οι Ρώσοι της διασποράς περισσότερο. Στα τελευταία 30-40 χρόνια, κατά την εποχή μετά τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, από τότε αρχίζει να εμφανίζεται η Ορθοδοξία με Έλληνες εκπροσώπους στον κόσμο που οπωσδήποτε δείχνουν την πατερική παράδοση. Οπότε λοιπόν όλες αυτές οι εξελίξεις με τον μαρξισμό έδειχναν πρώτον τη διάθεση να καταστραφεί το μεγαλύτερο ορθόδοξο κράτος ή ο μεγαλύτερος ορθόδοξος λαός του κόσμου που είναι η Ρώσια. Ο Μάρξ επί παραδείγματι είχε αρχίσει να στέλνει άρθρα στη Νέα Υόρκη σε μια εφημερίδα αμερικανική, αλλά του επεστράφησαν, του είπαν ότι εμείς δεν δεχόμεθα τέτοια άρθρα. Έστελνε στην πρωτεύουσα, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, άρθρα με τη μαρξιστική θεωρία. Καταλαβαίνετε. Και στράφησαν μετά προς την Ανατολή, την Ορθόδοξη δηλαδή Ανατολή, που είχε λόγω του κοινοβιακού συστήματος των μοναστηριών προϋποθέσεις να δεχθεί αυτά τα μηνύματα. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν ο Λένιν πήγε να κατευθύνει την επανάσταση στη Ρωσία, αλήθεια αυτό είναι τρομερό. Πώς πήγε από την Ελβετία που ήταν στη Ρωσία? Με το τρένο, το βασιλικό τρένο του Κάιζερ της Γερμανίας. Η μεγαλύτερη καπιταλιστική δύναμη, φυσιογνωμία της Δύσεως, έστελνε το Λένιν με το προσωπικό τρένο. Εμείς στα τελευταία χρόνια έχουμε προσωπικά αεροπλάνα. Αλλά εκεί είχαν προσωπικό τρένο. Έστειλα λοιπόν έτσι το λένε. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι πράγματι ετοιμαζόταν η κατασκευή ενός κόσμου που θα συντρίψει την πίστη και εδώ είναι το μείζον ο ερημήν ή ο εντοκόσμος. Για να πάρουμε θάρρος σας λέγω το εξής που το ξέρω από τους ίδιους τους Ρώσους, από πολλούς Ρώσους κατά τα ταξίδια μου για συνέδρια εκεί στα τελευταία χρόνια. Σε ένα χωριό απομακρυσμένο από τη Μόσχα έγραφε ο επικεφαλής, τοπικός επικεφαλής του κόμματος. Χριστιανοί 0,05%, άθεοι όλοι οι υπόλοιποι. Όταν έπεσε το καθεστώς με την Περεστρόικα, ήσαν 2-3% άθεοι και 97% χριστιανοί ή πιστοί άλλων θρησκειών. Τι έδειχνε αυτό? Είναι εκείνο που μου έλεγε ο Πιέρ Λιουλιέ, ένας επίσκοπος Ρώσος στη Γερμανία μια φορά, όπως επιβιώσατε εσείς λέει, στην Τουρκοκρατία, επιβιώσαμε και εμείς ή στην Σοβιετοκρατία. Τι έλεγε ο πατρόκος μας? Δώσ' του άσπρα του Τούρκου και όχι μόνο θα σε αφήσει ησύχο, αλλά θα γίνει και μαντρόσκυλο να το καβαλικεύεις, να σε πάνω στο λαιμό του. Λεφτά. Πληρώνανε λοιπόν και μέναν ήσυχοι. Εξηγοράζονται οι πάντες και έτσι λοιπόν απεδείχθη η δύναμη του Θεού που ενώ περίμενα να διαλυθεί το μεγαλύτερο ορθόδοξο κράτος, ζωογονήθηκε και ποτίστηκε το δέντρο της πίστεως. Διότι μπορεί να υπάρχουν και αρνητικά παραδείγματα, αλλά κατά κανόνα αυτός ο λαός
με τον τρόπο που μπορούσε να το κάνει, διατήρησε την πίστη του και διατηρεί και την Ορθοδοξία. Μια Ορθοδοξία συνεπέστερη κατά πολύ από εκείνη την Ορθοδοξία που δυστυχώς έχουμε εμείς. Και έτσι λοιπόν, αυτά όλα δεν ήταν ανάγκη να πιεστούν και τελειώνω με αυτό. Ήσαν εξελίξεις προβλεπόμενες. Θνησιγενές μέγεθος ο υπαρκτός σοσιαλισμός για να πραγματοποιήσει αυτή την αποστολή. Έληξε η διορία της αποστολής του, το ότι βέβαια ίσως επετάχυναν κάπως τα πράγματα οι συζητήσεις του Πάπα, του Κορμπατσό και του Ρέιγκαν, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ήδη απεκαλύφθησαμε ότι το 1982 είχαμε συζητήσεις κορυφής για αυτές τις εξελίξεις και αμέσως προγραμματίστηκαν οι εξελίξεις. Το πιο ενηγματικό πρόσωπο σε αυτά τα πράγματα είναι ο Κορμπατσό. Η ιστορία θα αποδείξει πολλά. Και κάτι ακόμη, το λέω με παράπονο. Ξέρετε πόσες φορές και μιλώ σε γεννημένους λεβέντες, όχι κατασκευασμένους, σε κριτικούς και δημοκράτες. Έλεγα αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές φορές στα τέλη της δεκαετίας του 70, 77, 78, σε συνάξεις καλή ώρα σαν αυτήν εδώ, ότι τον πιο ανορθόδοξο ρόλο στην Πολωνία τον παίζει ο Βαλέσα. Ο Βαλέσα ήταν προωθητική δύναμη του παπισμού. Ήξερα δε από Πολωνούς ότι πιέζονται οι Ορθόδοξοι. Διότι ο σκοπός τους δεν ήταν μόνο να χτυπήσουν το καθεστώς, καλά έκαναν. Ο σκοπός ήταν να εξουθενώσουν και την Ορθόδοξη παρουσία και στη Τσεχοσλοβακία και στην Πολωνία. Και με θεωρούσαν όλοι κομμουνιστή και αντίθεο, διότι έλεγα αυτό που ήταν πασίγνωστο εις τη Δύση. Και στα τελευταία χρόνια απεδείχθη ότι τον ίδιο ρόλο, κατευθυνόμενος από τις ίδιες δυνάμεις, έκανε και ο Βαλέσα στην Πολωνία. Μην χειροκροτούμε ποτέ κανέναν άνθρωπο αν δεν βεβαιωθούμε για την ειλικρίνεια των ενεργειών του και των προθέσεών του. Το ίδιο κάναμε στα κατηχητικά σχολεία που μας έφερναν βιβλία για τον Σφάιτσερ. Όσες φορές πήρα βιβλία και ο Σφάιτσερ ήταν εκ των προσώπων εκείνων που ως γιατρός προωθούσε την γερμανική πολιτική στην Νότια Αφρική. Δεν θα πω περισσότερα εκτός αν θέλω. Υπονοήστε, πάτε μου και ορίστε. Πατέρα Γιώργη. Πρέπει να εκφράσω μια προσωπική γνώμη η οποία γίνεται ανησυχία, γίνεται αγωνία, γίνεται πόνος, καθώς αναμοχλεύει μέσα μου όλους αυτούς τους κινδύνους που περιέγραψε ο αγαπητός ομιλητής, αλλά συγχρόνως και προφανώς τι θα κάνουμε εμείς με ένα κόσμο ποιμένο που δεν είναι ετοιμασμένοι για ένα τέτοιο κόσμο. Μικρό και μεγάλο ποιμένο. Αλλά από το άλλο μέρος, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτόν τον λαό μας που είναι ξένος, άμυρος, άγευστος από όλα αυτά τα πράγματα. Και θα παρακαλούσα τον πατέρα Γεώργιο βέβαια, θα παρακαλούσαμε να μας έρχεται κάθε εβδομάδα. Δεν είναι εύκολο. Θα παρακαλούσαμε να μας δώσει μερικές οδηγίες. Ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος τρόπος να βοηθήσουμε τον λαό μας, τους σιερείς μας, το ποιμνιό μας. Γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να τα ξέρουν. Αυτά είναι ενός υψηλότερου επίπεδου. Ζητήματα τα οποία καθάπτονται των σχέσεων και των προσπαθειών και προπαντός της διαστροφής και της εκτροπής από τον κανονικό δρόμο. Εκείνο που έπρεπε να είναι η οδηγή και οι προστάτες του λαού μας. Παρακαλώ τον πατέρα Γιώργιο να δώσει μια απάντηση
πώς είναι δυνατόν περισσότερο ειρηνευτική μέσα μας για όλη αυτή την αγωνία που μας δημιούργησε η αναφορά σε δυνάμεις οι οποίες, όπως φαίνεται μάλιστα, αργά ή γρήγορα θα διαλύσουν τα σίγουρα. Και θα έλεγα βέβαια ότι το πρώτο πράγμα είναι και να το χαιρετίσουμε. Να κρατήσουμε την πίστη μας σωστή, όσο μπορούμε περισσότερο φωτισμένη, και τον αγώνα μας πιο όμορφο, πιο πνευματικό, πιο χριστιανικό, πιο ορθόδοξο. Αλλά από εκεί και πέρα, τι θα γίνει. Όταν τα πάντα δουλεύουν για διάλυση, τα πάντα δουλεύουν για υποταγή σε δυνάμεις σκοτεινές που κυβερνούν το σύμπαν. Και δεν θα είναι μόνο ένας αριθμός για τον καθένα μας, αλλά θα είναι προπαντός μια φωνή. Να δούμε την εξυπαίνωση, τον εκμηδενισμό, τον αφανισμό όλων εκείνων των ωραίων πραγμάτων τα οποία μέχρι τώρα πρεσβεύουμε και αγωνιζόμεθα. Πιστεύω. Και δέχτημε ότι η μίζωνα εμείς είναι το πρώτο, ότι όπου είναι ο Κύριος είναι το πάνω. Αλλά αυτό δεν άρχει. Ας μας βοηθήσει ο Κύριος, τον παρακαλώ πολύ να δούμε τι δεν μπορούμε να κάνουμε πρακτικά για να κατεσυγράζουμε τη δική μας συνείδηση και τη σκέψη μας και το όνομα μας. Σύμφωνοι σε ονειότητα. Θα προσπαθήσω με την ευχή σας, πολύ σύντομα θα έλεγα τα εξής. Καταρχάς μάλλον, δέχομαι πέρα για πέρα, μέχρι το τελευταίο γράμμα, τα όσα είπε ο Σεβασμιότατος. Διότι συνόψισε με τον καλύτερο τρόπο όλα τα οποία ελέγχθησαν προηγουμένως και επεσήμανε πάλι κατά τον δυναμικότερο τρόπο την αγωνία την οποία θα έχουμε οπωσδήποτε σε αυτές τις εξελίξεις. Το πρώτο που με την ευχή του θα πω, ότι με προκαλεί για πράγματα που ο ίδιος θα τα έλεγε καλύτερα από μένα, για να δώσουμε μια ειρηνευτική, όπως είπα πάντα. Η όντως ειρήνη σύ Χριστέ, ψάλλουμε στο έκτο δοξαστικό εωθηνό, αν θυμάμαι καλά. Ο Χριστός είναι η όντως ειρήνη. Γι' αυτό θα το ακούσουμε, αν θέλει ο Θεός, το Πάσχα, όταν έρχεται ανάμεσα στους μαθητές του, εν το μέσο ημών δηλαδή, και λέει ειρήνη ημίν. Η παρουσία του Χριστού είναι πραγματικά η ειρήνη. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, επιμένω σε αυτό την ειρήνη, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέγει ότι πρέπει να γίνει ο ίδιος ο άνθρωπος ειρήνη για να μπορέσει να μεταδίδει ειρήνη στους άλλους. Και το τραγικότερο είναι ότι εάν κανείς ειρηνεύει όλους τους άλλους, άρα αν δεν έχει ο ίδιος μέσα του ειρήνη, δεν είναι αυτοειρήνη εν Χριστώ, τότε γίνεται εχθρός του κόσμου. Διότι η ειρήνη την οποία μεταδίδει έχει μέσα της τα ζώπηρα της διασπάσεως και της συγκρούσεως. Επομένως λοιπόν ειρηνεύεται εν εαυτής. Πρώτα πρέπει να έχουμε μέσα μας εδραία την πίστη ως χάρη Θεού, αυτό θα πει πίστης, είναι ενδιάθετος πίστης έστω και στην αρχή της, ως χάρη Θεού να έχουμε μέσα μας την πίστη που έχουμε ξεκαθαρισμένο το τι είναι ο κόσμος και πού πορευόμαστε. Είναι ευθύγραμμη η πορεία της ιστορίας και όχι κυκλική. Επομένως λοιπόν βαδίζουμε σε μια πορεία που περιγράφεται από το Ιερό Βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη. Το τραγικό σεβασμιότατε είναι το εξής. Η Αποκάλυψη τι μας δείχνει. Πράγματα που πρόκειται να έρθουν. Βέβαια δεν σπέβδουμε να ερμηνεύουμε και να συνδυάζουμε τα λόγια της Αποκαλύπτου με κάποιες καταστάσεις, αλλά συνεχώς προμηνύονται και αποκαλύπτονται δεινά τα οποία επέρχονται, τα επερχόμενα δεινά. Και επομένως η Αποκάλυψη διακρατεί την σχέση του πιστού, είτε είναι κληρικός είτε λαϊκός με τον Χριστό, και ο προσανατολισμός είναι στον ερχόμενο Κύριο. Έρχου Κύριε ταχύ, ιδού έργο. Το τραγικό με την Αποκάλυψη είναι, χωρίς να
κατηγορώ πρόσωπα εκκλησιαστικά ή όχι, μιλώ γενικά, μη συνδυαστεί με κανένα πρόσωπο, ότι προσπαθήσαμε να αποπροσανατολίσουμε ποιος ξέρει ποιες δυνάμεις λειτουργήσαν. Μιλούσαμε για οικολογικό πρόβλημα κλπ. Δεν είναι ο στόχος της αποκαλύψεως το οικολογικό πρόβλημα, το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα. Εδώ μολύνουμε συνεχώς τον κόσμο, δηλητηριάζουμε συνεχώς τα πάντα, ήδη οι αγελάδες άρχισαν να εμφανίζονται δυστυχώς και στην Κρήτη. Είναι όλα μολυσμένα, όπως λέγαμε με τον πατέρα Ηλία στον δρόμο, και μετά καθόμαστε και κάνουμε φιλοσοφίες. Η αποκάλυψη δείχνει ακριβώς την πορεία προς το τέλος της ιστορίας. Τα έσκατα δεν αρχίζουν σε κάποια στιγμή αναμενόμενη. Έχουν αρχίσει τα έσκατα με την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Προχτές είχαμε τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, την σάρκωση του Θεού και Λόγου. Το έσκατον είναι αυτό πέραν του οποίου ουδέν άλλο αναμένεται, ουδέν και ενώνει υπό τον ίδιο. Επομένως, όταν ζούμε με τα πράγματα ξεκαθαρισμένα, μέσα εις το πλαίσιο της αποκαλύψεως, θα μπορέσουμε ως κληρικοί να δραστηριοποιηθούμε εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτή είναι η δραστηριοποίηση. Είμαστε σε μία καθίζηση, γενικά υπάρχουν ωραίες εξαιρέσεις ευλογημένες, είμαστε σε μία καθίζηση, αδελφοί μου, την οποία ζούμε όλοι μας και την καταλαβαίνουμε. Δεν θα αναφέρω παραδείγματα για να μην νομίσει κανείς ότι μιλώ για τον εαυτό του. Αλλά είναι γενικό το πρόβλημα. Ο επαγγελματισμός έχει κορυφωθεί και στον χώρο του κλήρου. Ο κύριος που βρίσκεται στη γωνία, παρακαλώ, ποιος είναι? Ναι, σας παρακαλώ, επειδή αναφερόμεθα σε δικά μας θέματα, παρακαλώ. Συγγνώμη. Δεν νομίζω ότι είναι βέβαια κρατικά μυστικά, αλλά... Όχι, αλλά εδώ έχουμε σε ομιλίες του κέντρου, είχαμε μας παρακολουθεί. Εντάξει. Εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα. Λοιπόν, ο κίνδυνος της ισοπεδώσεως των πάντων και της αδιαφορίας, του αδιαφορισμού, λειτουργεί και σε εμάς δυστυχώς καταστροφικά. Η Τατιάνα Κορίτσεβα, την αναφέρω πάλι, αυτή ήταν νεαρή φιλόσοφος τότε και ανδρώθηκε, μεγάλωσε μέσα στο σοβιετικό καθεστώς και μας αποκαλύπτει όλες τις εμπειρίες τους εκεί από την εποχή του Χρουτσόφ και μετέπειτα. Έλεγε λοιπόν ότι οι ίδιοι οι νέοι, οι οποίοι κατάλαβαν ότι η μόνη ελπίδα είναι η Ορθοδοξία, πήγαιναν και έπαιρναν τους κληρικούς που είχαν καταφύγει εις τη Βότκα. Εξουθενωτικό φαινόμενο να είναι μεθυσμένοι όλη μέρα και οι κληρικοί όπως και οι λαϊκοί για να μην αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Και πήγαιναν και έπαιρναν οι νέοι τους κληρικούς και τους έλεγαν: θέλουμε ολονυχτίες, θέλουμε εξομολόγηση, θέλουμε κατήγηση. Και σιγά σιγά, λέει, ένας-ένας από αυτούς τους κληρικούς αποδεσμευόταν από τη Βότκα και από οτιδήποτε άλλο καταπραγητικό και ενεργοποιόταν, δραστηριοποιόταν. Αυτό το ζούμε και εμείς στο Πανεπιστήμιο. Μέχρι ο Θεός με τη χάρη του σε πανεπιστημιακό περιβάλλον στον Άγιο Αντίπα και σας βεβαιώ ότι ξεπερνώ τον εαυτό μου από τις παροτρύνσεις αυτών των παιδιών. Γιατί δεν μπορεί να έρχονται 30-40 νέοι και νέες και να σου λένε θέλουμε ολονυχτία και εσύ να τους πεις δεν την κάνω. Δοξάζω τον Θεό που υπάρχουν. Λοιπόν, ο ένας θα οθεί τον άλλο. Θα βοηθεί τον άλλο. Οι λαϊκοί τους κληρικούς, οι κληρικοί τους λαϊκούς, οι λαϊκοί τους κληρικούς και τα ανάπαλοι. Μέσα στην ενορία το πρώτο είναι η δραστηριοποίησή μας. Να πάρουμε σοβαρά τα πράγματα. Διότι υπάρχει και κάτι τρομερό σε μας μιλώντα. Είναι το εξής. Ότι εκεί που φαίνεται ορατά και αισθητά το έργο των σκοτεινών δυνάμεων, αποστασιοποιούμε. Ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Σήμερα δυστυχώς είμαστε ταυτισμένοι με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται. Και τις θεωρούμε ως υπόθεση δική μας. Ότι εμφανίζονται με το πρόσχημα της προόδου, της επιτυχίας, της οικονομικής ευημερίας. Είναι η χειρότερη απολυτοποίηση του οικονομισμού. Ξεπερνάει και τον μαρξισμό, την απολυτοποίηση των οικονομικών αξιών. Επομένως, το τραγικό είναι ότι είμαστε ταυτισμένοι και βαδίζουμε, όπως οι στοικοί θα έλεγαν, ή το φέρουν σε φέρει, φέρουν και φέρουν. Όπου μας πάει το κύμα, εκεί πηγαίνουμε και εμείς. Άρα χρειάζεται μία αποστασιοποίηση που προϋποθέτει βέβαια βάπτισμα της συνειδήσεως μέσα στην πατερική παράδοση. Κακά τα ψέματα. Χωρίς πατέρες, χωρίς συνεχή μελέτη, χωρίς συνεχή λατρεία, χωρίς συνεχή πνευματικά μέσα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το δεύτερο βήμα, μετά την δραστηριοποίηση τη δική μας, είναι νομίζω η ευαισθητοποίηση και η δική μας και των άλλων. Να καταλάβουμε ότι κάτι τρέχει. Ότι δεν είναι συμπτωματικά όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχουν κάποια σκοπιμότητα.
Και το τρίτον είναι η τροφοδοσία, δηλαδή η κατοίκηση. Έχουμε ένα λαό, αλλά και ένα κλήρο εμβολής, είμαστε ένας κλήρος ακατοίκητος. Λαός και κλήρος εμβολής είμαστε ακατοίκητοι. Μας λείπει δε η πραγματική αγιοπατερική κατοίκηση. Ένα πολύ πρακτικό, που μιλάτε πρακτικά, είναι αυτό που λέω συνήθως και στους φοιτητές μου και όπου πηγαίνω. Ας αρχίσουμε να διαβάζουμε ως προσευχή το βράδυ περισσότερο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Είναι ο εγκύτερός μας πατέρας και γλωσσικά. Είναι εκείνος ο οποίος έφερε στην επιφάνεια όλα τα εκλεκτότερα, που δεν υπάρχει εκλεκτό και μη εκλεκτό, στοιχεία της πατερικής μας παραδόσεως. Όλη την πατερική μας παράδοση μπορεί να τα βρούμε συναγμένη στα έργα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Από εκεί λοιπόν ας αρχίσουμε και ο δυνάμενος μπορεί του και ο Χριστός είναι εκείνος που θα φωτίζει το σπόρο που εμείς αρήκουμε. Δεν θα έλεγα τίποτα άλλο σε βαθμό. Λοιπόν, Πάτερ, είναι ακόμη μερικοί κλινικοί που θέλουν να ρωτήσουν. Πάτερ Μιχαήλ, να σας διαγνωρίσετε. Αν κατάλαβα καλά, Πατέρα Γεωργία, συνδέσατε τη νέα εποχή με το κόλπο του κόλπου και μιλήσατε για κάποια άπλυτα τα οποία μας είπατε ότι αν χρειαστεί και αν τα ζητήσουμε μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα και αν όλα αυτά που συμβαίνουν στα βόρεια σύνορά μας έχουν σχέση και με τα εκκλησιαστικά μας πράγματα, με την ορθοδοξία μας. Κοιτάξτε να δείτε, Πάτερ, σας ευχαριστώ που το λέτε. Λέμε το κόλπο του κόλπου, διότι παίχθηκε ένα βρώμικο παιχνίδι όπως αποδεικνύουν τα πράγματα. Ξέρετε ότι μετά το τέλος του πολέμου αυτού άρχισαν δίκες στην Αμερική για 3 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία διάφορες αναμειγμένες εκεί δυνάμεις, υψηλά ιστάμενες δυνάμεις, πήραν. Λοιπόν, επέχθηκε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι που συμμετείχαν, κατά πολλού συμμετείχε και ο ίδιος ο Σαντάμ Χουσέιν σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό άλλωστε τον κράτησαν στη ζωή. Δεν μπορώ να πω περισσότερο σε θέματα τα οποία είναι πάλι στρατιωτικής φύσεως και στρατηγικής φύσεως, αλλά αυτό που ξέρω, αυτό σας λέω. Το δεύτερο, είπαμε ότι ξεκινάει η υπόθεση από εμφανίζεται η νέα τάξη πραγμάτων που προετοιμάζει τη νέα εποχή μετά τον κόλπο του κόλπου. Γιατί? Διότι πραγματικά είναι ένα όριο. Το 1989 συμβαίνουν τρομερά γεγονότα. Είναι το τέλος αυτού του πολέμου, που επαναλαμβάνω είναι βρώμικος πόλεμος. Το δεύτερο είναι το τέλος, η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και το τρίτο γεγονός είναι ο εορτασμός των 200 χρόνων της Γαλλικής Επαναστάσεως. Η αστική, όπως έγινε μετά Γαλλική Επανάσταση, εξουθενώνει κυριολεκτικά και τον υπαρκτό σοσιαλισμό, όπως εξουθένωσαν το 1794 τον πρώτο κομμουνιστή της νεωτέρας ιστορίας, έναν Μπάμπεφ, ο οποίος εκαρατομήθη, ήταν μέλος του επαναστατικού σώματος στη Γαλλία και ήθελε να κηρύξει κοινοκτημοσύνη και λοιπά, μαρξιστικές, δηλαδή μεταγενέστερες μαρξιστικές θέσεις, κομμουνισμό. Αλλά τον εξετέλεσαν οι αστεί για να επικρατήσει το αστικό πνεύμα. Τα 200 χρόνια της Γαλλικής Επαναστάσεως συνδέονται με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ο υπαρκτός σοσιαλισμός έπεσε, όχι ως τάση βέβαια, αλλά έπεσε ως οικοδόμημα. Εκείνο που δεν μπορεί να πέσει ποτέ στη ζωή μας είναι η ιδεολογία και ο τρόπος ζωής που ταυτίζεται με την πτωτική μας κατάσταση, με την πτώση, που είναι ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός είναι η κατάσταση της πτώσης. Ο ατομισμός, το κλείσιμο στον εαυτό μας, όλα μπορούν να πέσουν, αυτό δεν θα πέσει. Όσο είμαστε στην πτωτική κατάσταση. Το δικό μου, το δικό μου, το δικό μου, το δικό μου. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτά τα τραγικά γεγονότα επισημαίνουν την έναρξη της νέας τάξεως, την επικράτηση μάλλον της νέας τάξεως πραγμάτων και την αρχή της νέας εποχής. Αυτό λοιπόν ήταν εκείνο που ήθελα να σας πω. Εξελίσσονται ακόμα δίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες που αναφέρονται στις απάτες αυτές, τις μεγάλες απάτες που έγιναν στον πόλεμο του κόλπου. Το ακόμη τραγικότερο. Μεταφέρονται οι πόλεμοι από περιοχή σε περιοχή του πλανήτου, απλούστατα για την διακίνηση πολεμικού υλικού. Εφόσον υπάρχουν πολεμικές βιομηχανίες στον κόσμο, πρέπει να πωληθούν τα παράγωγά τους. Τώρα, είμαστε κληρικοί και είμαστε μόνοι μας, αλλά δεν θα τολμήσω να το πω ότι θα παρεξηγηθώ. Όταν τίθεται ως κύριο στοιχείο της ταυτότητός μας από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα,
όταν τίθεται το θέμα του εξοπλισμού της Ελλάδος και η ένταξη στην UNO, στο UNO, δηλαδή στην νομισματική συμφωνία της Ευρώπης, αυτό είναι ο πατριωτισμός. Κάποιος επίσημος είπε ότι αυτός είναι ο πατριωτισμός σήμερα. Και το μεν πρώτο κατανοείται. Είμαστε προτεκτοράτα δυνάμεων όπου συνεχώς μας βλέπουν ως μεταπρατικό χώρο πολεμικού υλικού. Δεν θα πω να πάρουμε ή να μην πάρουμε, αν είμαστε μόνοι, γιατί γράφονται και σε τηλεόραση, θα έλεγα μια φράση, αλλά δεν τολμώ να την πω αυτή τη στιγμή. Ο νόμος είναι το. Όχι πειράζει. Είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε όπλα. Και εντοπίζουμε τον πατριωτισμό μας απλώς στην αγορά των όπλων. Και δεύτερον, στην ένταξη σε ένα ευρύτερο οικονομικό σύστημα. Μητρώστε και πατρώστε των άλλων προγόνων. Θα τρίζουν τα κόκαλα των αρχαίων. Όπως του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου όταν έλεγε «Μητέρα τιμάν των οσίων». Είναι ιερό πράγμα να τιμάς τη μητέρα σου. Μήτυρ δε άλλη μεν άλλη. Κοινή δε πάντων μήτυρ πατρίς. Φύγαμε λοιπόν από αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το δράμα που παίζεται από το 89 και εξής, αγαπητέ μου πάτε. Ρωτήστε πάτερ Γιώργη. Πάτερ Γιώργη, μιλήσατε για σκοτεινές δυνάμεις προηγουμένως, μιλήσατε για αρχιτέκτονες. Εγώ ήθελα να καταλάβω το εξής. Οι σκοτεινές αυτές δυνάμεις, οι αρχιτέκτονες ή τα πλοκάμια, ας το πούμε έτσι, από πού ξεκινούν, από ένα λαό, από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι ο σιωνισμός, είναι ο μασονισμός με το μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος, τον Μάτς, τον Νεοσφόρο. Είναι η Πάξ Αμερικάνα, όπως την κατονομάσετε, είναι ο Πάπας. Ποιος κρύβεται από πίσω από όλους αυτούς? Η Πάξ Αμερικάνα, ο Πάπας. Θα τελειώσω. Και το δεύτερο. Αύριο μεθαύριο, εάν κληθούμε, παραδείγματος χάρη, μας σφραγίσουμε το 666 ή με τα λεγόμενα αυτά μικροτσίπς, ποια θα είναι η θέση μας, πώς θα αντιδράσουμε, ή αυτοί που έχουν σήμερα και εξομολογούνται. Μας λένε, πάτε, τι θες να κρατήσεις, ίσως όταν δεν έχω κάρτα και δεν μπορώ να πάρω το μισθό μου, δεν μπορώ να πάρω τη σύνταξή μου, δεν μπορώ να. Έχω ασφάλεια υγειονομική περιθάλψη κλπ. Πριν απαντήσει ο πατήρ Γιώργιος, προς ενημέρωση των αδελφών λέγουμε ότι ο Πανδρίτιος Θεολογικός Σύνδεσμος έκανε διαμαρτυρία για το Σέγγεν στον πρόεδρο της Βουλής, στον πρωθυπουργό, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μόλις την Πέμπτη το πρωί η Ιερά Σύνοδος από την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου εδώ πέρα απεφάσισε να απευθύνει γραπτή διαμαρτυρία προς την ελληνική κυβέρνηση εναντίον της συνθήκης του Σέγγεν, δηλαδή του ηλεκτρονικού φακελώματος. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα ήθελα... Το πρώτο, για το ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις. Ακόμη και στις τηλεοράσεις. Και στις εφημερίδες πληροφορούμεθα μέσω αυτών ότι υπάρχει μία λεγόμενη NSA. Είναι ένα κεντρικό σώμα, πολλοί λένε ότι είναι μία τριανδρία. Με πρώτον σε αυτή τη τριανδρία των γνωστών σώρων μας Kissinger, όπου κατευθύνουν τα πάντα και ορίζουν ποιοι θα κυβερνήσουν στον κόσμο. Υπάρχει μία διεθνής τεκτονική στο ΑΡΤ, λες και Bilderberg. Πολλοί, μάλλον αρκετοί Έλληνες πολιτευτές, κατά καιρούς πέρασαν από αυτή τη δέσκη και σε συνάξεις που έγιναν ακόμη και στην Αθήνα. Έτσι. Κατά τα μυστικά τα οποία διαρρέουν από αυτές τις συναντήσεις, λέγεται ότι παίρνουν οδηγίες για τα περαιτέρω. Δηλαδή, άλλος θυμάστε κάποιο πρόσωπο, άλλος πρέπει να φύγει από την ήρθε η ώρα της δείξεώς του και άλλος μπαίνει μέσα γιατί προετοιμάζεται κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί. Αυτά είναι, πώς να το πω, κοινά μυστικά. Δεν τα λέγω εγώ, ούτε τα ανακάλυψα εγώ. Τους αγωνιστές, τους τιμούν, τους δοξάζουν, μετά τον αγώνα. Γι' αυτό είναι το δίκαιο, αυτό είναι το σωστό. Γι' αυτό και η Εκκλησία, τιμώντας την προσφορά των πατέρων, οι οποίοι με σύνεση, με ταπείνωση, με αγώνα, μετέλεσαν το καθήκον του, τους εύχεται και το υπόλοιπο χρόνο της ζωής του να είναι ειρήνη,
και χαρά και ευλογία, κύριε, την οικογένειά μου. Δίδοντας αυτήν την περιγραφή σαν ένα αναμνηστικό για την ωραία αυτή στιγμή που κλείνει ο κύκλος της δραστηριότητας των μεχνικών και ποια δραστηριότητα φυσικά δεν σταματάει παρά μόνο με το τέλος της ζωής. Να ζήσετε, χρόνια πολλά. Το κείμενο της περιγραφής έχει γραφεί από τον καθηγητή τον κύριο Δετοράκη και αναφέρει της φίλης Χριστού και πιστής υπηρέτες της ευσχημόνος βιώσασιν εν κόσμο και βαστάσασιν των σταυρών του Κυρίου και διαβίου δεήσεις και θυσίας προς αγάπουση το Θεό και Δεσπότη υπερηγίας ζωής και σωτηρίας του φιλοκρίστου τυμνίου του Κυρίου υπάντων μύθες και τροφός εκκλησία ευγνωμονούσα ευλογία παρέχει ο Αρχιεπίσκοπος ο Κρήτης Τιμόθεος, ο πατήρ Ροδαμνάκης. Εφημέριος Αγίου Μύρωνος και εκ μέρους του Συνδέσμου. Ο πατήρ Παπαστεφανάκης Εφημέριος Πεζών. Ο πατήρ Περτσελάκης Εφημέριος Αγίων Αποστόλων. Πατήρ Αποστολάκης Εφημέριος Πουδετσίου. Πατήρ Ανδριαντάκης, Εφημέριος Αρκαδίου. Και ενώ τελειώνει η ιερατική μας σύναξη, παρακαλούμε το Σεβασμιό να τον θέσει το τέλος και οι αδελφοί συμπρεσβύτεροι θα πρέπει να μείνουν, διότι ο Σύνδεσμος Εφημερίων έχει να κάνει σε αυτούς μερικές διοικητικές και άλλες ανακοινώσεις. 5-10 λεπτά θα μείνετε. Το πατέρα Γιώργιο μετανιώνει. Να εκφράσουμε τη χαρά μας και τη συγκίνησή μας για ό,τι ο πατήρ Γιώργιος μας προσέφερε σήμερα, συγχαίροντας τους αποσυνομένους από την ενεργό υπηρεσία αδελφούς, να τους ευχηθούμε να είναι χριστιανά, ειρηνικά, ευρώσινα τα τέλη της ζωής. Υγεία έχουμε σε όλους και πάντα να ανταμώνουμε με τη σκέψη ότι σε αυτό το πνευματικό κέντρο που ευδημιούργησε η Εκκλησία θα προσπαθούμε να συνταυτίζουμε, να συνενώνουμε, να προσαρμοδορίζουμε σωστά και τη ζωή μας και το έργο μας της δόξα Θεού. Τιμωθέου Σεβασμιώτα του και Θεοπρόνητου Αρχιεπισκόπου της Αγίωτα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης υπερτίμου και εξάρχου πάσης Ευρώπης τιμώτε Πατρός και Ποιμενάρχου όλα τα έτη. Όλα τα έτη σας.